Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το έργο του Έντουαρτ Άλμπι «Εύθραυστη ισορροπία». Η ηχογράφηση έγινε το 1975 για την εκπομπή «Από το ελληνικό και ξένο δραματολόγιο». Από το ελληνικό και ξένο δραματολόγιο. Θα μεταδοθεί το έργο «Η εύθραυστη ισορροπία» του Έντουαρτ Άλμπι σε μετάφραση Έννη Σταματά. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Τιτίκα Νικηφοράκη, Ανιές. Λικούργος Καλέργης, Τόμπιας. Αντιγόνη Βαλάκου, Κλέρι. Μαργαρίτα Λαμπρίνου, Έντνα. Γιώργος Μοσχίδης, Χάρη. Άννα Βενέτη, Τζούλια. Παίζει ακορντεόν ο Κώστας Πικέας. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Μπάκα. Εκείνο που στα αλήθεια βρίσκω καταπληκτικό, Τόμπιας, είναι πως δεν με φοβίζει καθόλου αυτή η πίστη μου, παρόλο που δεν πάβει να με φνιδιάζει. Η πίστη πως θα μπορούσε πολύ εύκολα να χάσω κάποτε τα λογικά μου. Βέβαια, τίποτα δεν μου λέει πως σε λίγο θα τρελαθώ, ή ακόμα πως βρίσκομαι ίσως πολύ κοντά. Μα χρυσή μου, Ανιές, δεν υπάρχει στον κόσμο πιο γερή γυναίκα από σένα. Θέλεις να πεις κάτι? Γιατί δεν ανήκω φυσικά σε αυτήν την κατηγορία. Μόνο και μόνο επειδή δεν θα αργήσει ίσως να γίνει κάποιον επαίσθητο χαλάρωμα στα σκοινιά. Και να το αερόστατο έρμεος τον αέρα. Και νομίζω πως αυτό είναι που βαραίνει. Έρμεο. Τι κάνεις εκεί? Θα τρελαθούμε όλοι μας πριν από σένα. Λίγη μαστίχα. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Τσιγκούνι. Εγώ θα πιω κονιάκ. Υποτίθεται πως το κονιάκ κάνει καλό. Νομίζω πως αν υπήρχε πιθανότητα να τρελαθείς εσύ, τότε δεν θα πάθαινες τίποτα. Όμως αυτό δεν με παρηγόρησε ποτέ. Κατά τη γνώμη μου, αν κάποια μέρα ή νωρίς κάποιο βράδυ, το πιο πιθανό μου φαίνεται πως θα είναι βράδυ και φθινόπωρο, θα μπορούσα να τρελαθώ κι εγώ. Α, τότε ασφαλώς θα μπορούσες κι εσύ, ε? Κάποιο φθινοπορεινό διλινό. Ο Τόμπιας στο γραφείο του σηκώνει το βλέμμα από όλα αυτά τα φρικτά χαρτιά και βλέπει την Ανιές του τρελή να μασουλάει τις κορδέλες του φουστανιού της και... Κονιά? Ναι, η Ανιές ανακούρκουδα δίπλα στο τζάκι με το στόμα της γιωμάτο κουρέλια, με το μυαλό της φευγάτο, έρμεο. Το μόνο που θα σου μένει να κάνεις για αυτό το δύστυχο πλάσμα θα είναι να το κλειδώσεις κάπου σε μια σοφίτα, να πουλήσεις το σπίτι, να φύγεις για το τάξο, ας πούμε, να γεράσεις κάτω από τον όμορφο ήλιο και να ζήσεις μέχρι τα 104. Να αφήσω το κονιάκ στο τραπεζάκι. Σε ευχαριστώ, αγάπη. Θα καθίσεις κοντά μου. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Λοιπόν, την τρελή μου γυναίκα με τα κουρέλια της. Εκείνο το φόρεμα με τις κορδέλες δεν το ξαναφόρησα από τότε που ξαναπαντρεύτηκε η Τζούλια. Κάθεσαι άνετα. Δεν θα έλεγα όχι. Εκείνο λοιπόν που με κάνει να απορώ σε αυτόν τον κόσμο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι η Κλέρι. Κλέρι, γιατί? Το ότι ένας άνθρωπος, είτε είναι η αδελφή σου είτε όχι, μπορεί να γίνει τόσο... Τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά βαριά κουβέντα τώρα, γιατί νιώθουμε πολύ όμορφα. Α? Έτσι δεν είναι? Ναι, μπορεί.
Έλεγα όμως για την Κλέρια ή νομίζω πως είχα αρχίσει να μιλάω. Ναι, ναι, είχες αρχίσει. Αν θα έπρεπε να μετρήσω τα βάσανα, βουνά ολόκληρα που σηκώνω στους ώμους μου, με την προϋπόθεση πως θα είχα ένα μήνα στη διάθεσή μου, ξερώντας βέβαια το πρόβλημα της Τζούλιας με το γάμο, θα στεκόμουν στην αστικτόδη, νομίζω, ή αντανακλαστική, ναι, ναι, ακριβώς αυτό είναι. Θα στεκόμουν λοιπόν στην αντανακλαστική υπεράσπισή σου για κάθε τι που η Κλέρη... Μα επιτέλους, Ανιές. Μα θα μου φέρεις τίποτα στο κεφάλι. Το ποτήρι σου μήπως, Θεέ μου, ελπίζω όχι, μα θα τα κάνεις χάλια εδώ μέσα, Όχι. Τότε... Θα καθίσω εδώ ήσυχα. Όπως πάντα. Ναι. Και θα σε παρακαλέσω να μου κάνεις τη χάρη να ζητήσεις συγγνώμη από την αδελφή σου για αυτά που εγώ θεώρησα σαν τα πιο... Συγγνώμη! Συγγνώμη από αυτήν! Από την Κλέρη! Πέρασα μια ζωή ζητώντας συγγνώμη για χάρη της. Δεν θα ταπεινωθώ κι άλλη φορά ζητώντας να με συγχωρέσει αυτή. Πρέπει όμως να ζητούμε συγγνώμη από αυτούς που οφείλουμε, δεν νομίζεις? Φυσικά. Κάποια παροιμία λέει... Κάποιο επίγραμμα μάλλον, Το επίγραμμα είναι γενικά σατυρικό, ενώ εσύ... Ενώ εγώ έχω κατεβασμένα μούτρα, Σωστή μέγερα. Φοβάμαι πως ναι. Για να ξανάρθω στο θέμα μας. Στις συνέπειες που προκαλεί η Κλέρη. Τι θα έκανες εσύ αν εγώ ξεμορανόμουνα? Θα σε κλείδωνα κάπου, θα πουλάγα το σπίτι και θα έφευγα για το τάξιν. Θα άλλωνα κάτω από τον καυτό ήλιο και θα ζούσα παντοτινά. Ναι, στοιχηματίζω πως θα το έκανες. Πρέπει όμως να βιαστείς. Α, θα κάνω κάθε προσπάθεια. Δεν θα καταντήσω περίπτωση μιας άλλης, μιας απλής παράνοιας, παρόλο που το ξέρω. Νομίζεις ότι πρέπει να πάω στο δωμάτιο της Κλέρης? Όχι, κατεβεί δεν κατεβεί. Σου λέγα λοιπόν πως... Δεν θα γίνω η περίπτωση μιας άλλης παράνοιας. Από το άλλο μέρος όμως η σχιζοφρένεια μου φαίνεται πιθανή. Ακόμα κι αν λογαριάσουμε πόσο απίθανη είναι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να προκληθεί και χημικά, αν δεν υπήρχε άλλος τρόπος, αν η διανοητική ισορροπία γινόταν αβάσταχτη. Είναι φορές που νομίζω πως θα άξιζε πάρα πολύ να γινόταν... Να πάρεις ένα χάπι ή ακόμα να κάνεις μια ένεση. Εσύ αγαπητή μου θα έπρεπε να παίρνεις ναρκωτικά. Α, όχι, 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 αυτά σ' ανακουφίζουν προσωρινά. Ακόμα και όταν τα συνηθίσεις, το μόνο που κερδίζεις είναι μια πρόσκαιρη ηρεμία. Μια φορά κάθε τόσο. Εμένα με ενδιαφέρει η απόλυτη γαλήνη και όχι η ανακούφιση. Έπειτα εγώ δεν έχω νευρώσει σαν μερικούς. Σαν την αγαπητή μας Κλέρη, ας πούμε. Σε παρακαλώ, συγκρατήσου. Θα έλεγα κάτι πιο αποτελεσματικό. Ακόμα και αν κινδύνευα να μην μπορώ να γυρίσω πίσω, δεν θα ήταν όμως τρομερό να έχεις τρελαθεί για να βρεις εκεί μέσα την ελπίδα και να μην μπορείς να ξαναγυρίσεις, Μα γιατί μου έβαλες κονιάκ σε αυτή τη δαχτυλίθρα, Να με συγχωρείς. Απόψε δεν έχω κέφι να πιω. Τα ζήγησα όλα και αποφάσισα πως δεν θα γονατίσω. Πως την αμοιβαία μας συντροφιά μας την εξασφάλισαν όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίσαμε τις παραξενιές ο ένας του άλλου. Και σου δίνω το λόγο μου πως θα σκέφτομαι όμορφα πράγματα. Θετικά, όχι αρρώστιες. Για να προφυλαχτώ από την τρέλα, αν ήταν άρθη, απρόσκλητη. Δηλαδή, δεν έχω καμιά ελπίδα να πάω στο τάξο. Καμιά. Κρίμα. Η μοναδική σου ελπίδα πια είναι να γίνεις πιο γερός από ότι είσαι. Παρέα με τη μόνιμη σύζυγό σου, την αλκοολική κουνιάδα σου και τις τυχαίες επισκέψεις της θλιμμένης μας Τζούλιας. Αυτές είναι όλες οι ελπίδες που έχεις. Αγαπητέ Τόμπιες, σου φτάνουν? Ναι, μου φτάνουν. Α, μα ποτέ δεν αμφέβαλα γι' αυτό. Άκου. Μήπως δεν άκουσα καλά? Α, κατέβηκες Κλέρη. Τώρα δεν έλεγα στην Ανιές πως... Πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη, Ανιές. Με συγχωρείς πολύ. Α, για ποιο πράγμα, Κλέρη? Γιατί η φύση σε αναγκάζει να δείχνεις όλη σου τη βαναυσότητα. Έλα τώρα, Κλέρη, δεν χρειάζεται... Αν έρχεσαι την ώρα του φαγητού τρικλίζοντας, αν είσαι ράκος, προσπαθώντας να πεις καλησπέρα, τα χρώματα του φθινοπόρου σήμερα δεν ήταν όμορφα.
Αν μυρίζεις βότκα από μακριά και μην μου ξαναπεί κανείς σας πως η βότκα δεν αφήνει μυρουδιά στην αναπνοή. Αφήνει. Αν λοιπόν μια τέτοια κατάσταση τραβάει από καιρό, τότε η αντίδραση ενός ανθρώπου που έχει φορτωθεί στους ώμους του την αγάπη του δεν είναι βαναυσότητα. Δεν είναι διόλου μίσος. Αν και αυτό ακόμα θα μπορούσε να συγχωρεθεί, πιστέψτε με. Είναι μονάχα η πικρή όψη της αγάπης. Τσακώνομαι γιατί θα ήθελα να μην με χρειαζόταν. Είμαι σκληρή, γιατί απλούστατα είμαι ανθρώπινη. Τίποτα περισσότερο. Κι αν πρόκειται να κατηγορηθώ για άλλη μια φορά ότι εξωθώ τα πράγματα, θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι έτσι συμπεριφέρομαι. Αυτός είναι ο τρόπος μου και όχι η ουσία. Λυπάμαι γιατί αναγκάζομαι να γίνω τόσο σαφής. Τόμπιας, πρέπει να τηλεφωνήσω στην Τζούλια. Μια ή δύο ώρες είναι η διαφορά, ποτέ δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τρεις. Α, μάλιστα. Κοίταξε, Τόμπιας, κοίταξε να είσαι ευγενικός με την Κλέρη, αγάπη μου, ε. Ναι. Είναι πληγωμένη. Καλά, καλά. Ποτέ μου δεν κατάφερα να μάθω πότε πρέπει να χειροκροτήσω και πότε να κλάψω. Ή μάλλον δεν έμαθα ποτέ ποιο από τα δυο εκτιμούν οι άλλοι περισσότερο. Ποιο περιμένουν πιο πολύ. Είσαι ένα καταραμένο πλάσμα. Ναι, είμαι. Πάει να τηλεφωνήσει την Τζούλια. Θα βγεις ένα κονιάκι στα 57 πριν έρθει. Α, με την άνεση μου. Γέμισε το ποτήριο στη μέση και εγώ θα το πιω σαν κυρία. Όταν όμως αυτή ξανάρθει θα ξαπλώσω στο πάτωμα ζυγιάζοντας το ποτήρι στο κουτελό μου. Σε καταραμένη. Κι άλλο διαζύγιο η Τζούλια. Πού θες να ξέρω. Ορίστε το κονιάκι. Ευχαριστώ. Διάολε, κόρη σου είναι. Βάζω με το νου μου από όσα έχω μυριστεί πως ήρθε η ώρα να μας ξανακουβαλήθει στο σπίτι. Γιατί δεν σκοτώνεις την Ανής. Ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω τέτοιο πράγμα. Ξέρεις ποιο θα ήταν το καλύτερο? Να περιμένεις να ξανάρθει η Τζούλια εδώ στο μαύρο και στο χάλι, να αρπάξεις ένα δίκανο και να μας τεινάξεις τα μυαλά στον αέρα. Της Ανιές πρώτα πρώτα, με όλο το σεβασμό που οφείλεις στη γυναίκα σου. Της δύστυχης της Τζούλια μετά και στο τέλος, αν έχεις την καλοσύνη το δικό μου. Στα αλήθεια θέλεις να σε σκοτώσω? Θέλω να σκοτώσεις πρώτα την Ανιές. Και ύστερα βλέπουμε. Μα αυτό θα ήταν τρέλα. Παραλογισμός. Δεν θα μπορούσα φαντάζομαι να βρεθώ ξαφνικά με ένα πιστόλι που καπνίζει στα χέρια μου και η Τζούλια να ουρλιάζει κλειδωμένη στην κάμαρά της και να περιμένει εσένα να αποφασίσεις. Αν δεν σκοτώσεις την Ανιές, πώς θα μάθω αν θέλω να ζήσω? Θα ήταν, είπες, τρέλα. Βέβαια. Αστείο είναι. Λυπάμαι. Ω, Τόμπιας, χρυσέ μου, εγώ λυπάμαι. Μα δεν μπορώ να σε φανταστώ σε αυτό το ρόλο. Έξαλλο, αφημένο στις ορμές σου. Εσύ τάχα μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου μπροστά στους δικαστές. Τον ήσυχο, τον ψύχρεμο Τόμπιας. Δεν κατάλαβα πως έγινε το κακό, κύριε πρόεδρε. Εκεί που καθόμουν βυθισμένο στην πολυθρόνα μου, πίνοντας το... Τι πίνεις, αλήθεια? Μαστίχα. Μαστίχα. Αλήθεια, μαστίχα. Μου αρέσει. Τσεγκούνα, ρε. Καθόμουν εκεί, κύριε πρόεδρε, ρουφώντας τη μαστίχα μου. Το μόνο που θυμάμαι μετά, όλοι σοριασμένοι στο πάτωμα σε διαφορετικά δωμάτια, με σπασμένα τα κεφάλια και τον πιστόλι ακόμη μέσα στο χέρι μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα άλλο. Το φαντάζεσαι αυτό? Θα σου πω. Μόλις εσάς σκοτωμένους και με τα μυαλά ακολλημένα στον τοίχο, κανείς δεν θα βρισκόταν να υποστηρίξει πως δεν το έκανα σε μια στιγμή τρέλας. Να μ' αφήσεις τελευταία. Μπορείς το μεταξύ να σηκωνότανε κάποιος άνεμος για να διώξει τις τάχτες. Τι άνεμος θα ήταν αυτός? Κανένας. Φαίνεται ίσως πως έτσι θα έπρεπε να γίνει. Γιατί δεν ξαναγυρίζεις σε εκείνο το... Ναι, γιατί δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Και στο κάτω-κάτω δεν σου πέφτει λόγος. Με συγχωρείς, Κλέρη, αλλά... Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Έλα να σε φιλήσω. Έχεις πολύ ωραίο κονιάκ. Δεν νομίζεις? Να φέρνεσαι σαν καλός γαμπρός. Αυτό νομίζω πως θα πρέπει να κάνεις. Σκέφτηκα πως θα ήταν καλύτερα να... Θες να πεις πως η Ανιές το σκέφτηκε? Όχι.
Εγώ το σκέφτομαι. Στο έχω πει, δεν μας πάει. Δεν έχουμε τίποτα κοινό με αυτόν τον κόσμο. Τότε που πήγαινες κάθε μέρα στη δουλειά, πριν γίνεις αξιότιμος κύριος, με τις παρέες σου και τα ακαμώματά σου. Μα εγώ ποτέ δεν... Πριν από όλα αυτά, Χρυσό μου, Τόμπιας. Τότε που συνήθιζες να περνάς όλο σου τον καιρό στην πόλη, παρέα με τους συναδέρφους σου, τους ανώνυμους, που δεν μπορείς να πεις πως μοιάζουν και μεταξύ τους. Τι κοινό είχες μαζί τους? Να, τα πάντα. Πρώτα-πρώτα η δουλειά μας. Είχαμε συνδεθεί μεταξύ μας, ήμασταν φίλοι και έξω από το γραφείο. Κάναμε παρέα στις λέσχες, στο περιβάλλον μας. Τι σέβαινε όμως μαζί τους, ακόμα και με το Χάρη, τον πιο καλό σου φίλο, σε ολόκληρο τον κόσμο, από όσο ξέρεις δηλαδή. Θέλω να πω, δεν τους γνώρισες όλους για να ξέρεις. Κονιάκ πίνεις τώρα? Δεν πίνω ποτέ, πάνω από δύο δάχτυλα μαστίχα, εντάξει? Δεν με νοιάζει και τόσο. Ο πιο καλός σου φίλος, πες μου αγαπητέ Τόμπιας, τι κοινό μπορεί να υπάρχει μεταξύ σας, ε? Σε παρακαλώ, Κλέρι. Αλήθεια, τι σε συνδέει με τον καλύτερο σου φίλο, πέρα από τη σύμπτωση ότι απατήσατε και δυο τις γυναίκες σας το ίδιο καλοκαίρι με την ίδια γυναίκα, κοπέλα ή γυναίκα, ε? Τι άλλο πέρα από αυτό? Φαντάζομαι πως αυτή η γυναίκα κατασπαταλήθηκε όλον εκείνο τον Ιούλιο. Να μου επιτρέψεις να παρατηρήσω, Κλέρι, πως και οι δυο μαζί δύσκολα θα... Αγαπημένο κορίτσι, δυστυχισμένο πλάσμα, όποιο και αν ήταν, εκείνο τον καυτό και υγρό Ιούλιο, θα ήταν περίεργο αν δεν συνέβαινε. Να είσαι δηλαδή ένας από αυτούς τους πολλούς και τους ίδιους, Θεέ μου, που δεν κατασπαράξανε το φτωχό, απροστάτευτο πλάσμα, εκείνο τον καυτό και τόσο υγρό Ιούλιο. Σε παρακαλώ, η Ανιές... Βέβαια. Μια φορά ήταν όλο και όλο, ενώ ο Χάρη. Το έμαθα από πρώτο χέρι. Σου την έφερε διπλά ο παλιόφιλος και την ξανάφερε για τρίτη φορά. Αλλά τα μου σκέψε στο τέλος. Κλείστο! Εντάξει. Πώς τη λέγανε? Δεν θυμάμαι. Τι σημασία έχει πια? Έφυγε. Θα δίνες τον ένα σου χιτώνα στο φίλο μας το Χάρη, καθώς λέει και το Ευαγγέλιο? Και βέβαια, είναι ο καλύτερός μου φίλος. Πόσο σε στενοχωρεί αυτό? Όχι πολύ. Λίγο, όχι πολύ. Δεν είσαι άνθρωπος για να ακούσει κανείς μουσική μαζί σου ή για να πεις πως τρελαίνεσαι για τον γκολφ. Δεν παραδέχεσαι πως κάθε τόσο σε πιάνει ένας ξαφνικός τρόμος και δεν ξέρεις γιατί? Με πιάνει τρόμος? Όχι. Καλά. Θα θέλεις να μάθεις τι έγινε τη φορά που ανέβηκα τα σκαλιά σε εκείνο το σωματείο και δεν ξαναγύρισα? Τι δεν έχω κοινό με αυτόν τον κόσμο? Δύστυχε, Τόμπιας. Βέβαια. Μου δίνεις ένα τσιγάρο? Ναι. Αυτό θέλω. Το έχω ανάγκη. Μια ρουφιξιά, μια γουλιά από ένα ποτήρι και κάπου να τεζάρω. Ορίστε. Μου το ανάβεις? Ναι. Εντάξει. Τέλεια. Θυμάσαι τότε την άνοιξη που μάζεψα τα μπογαλάκια μου? Τότε που ήμουν πραγματικά άρρωστη από το πιωτό. Το ρούφαγα σας φουγγάρι εκείνη την εποχή, θυμάσαι? Ήμουν φοβερός μπελάς για σας. Θυμάσαι που αναγκαστήκατε εσύ και η Ανιές να με βάλετε σε εκείνο το δωμάτιο κοντά στο σταθμό? Και ήταν πολύ ευγενικό που η Ανιές ήρθε και με είδε. Με συγχωρείς. Πότε θα πάψεις να ξαναγυρνάς στα παλιά? Όταν θα έχει συντελεστεί η καταστροφή. Όταν θα παραδεχθούμε πως νικήθηκα οριστικά. Όταν η μνήμη αναλάβει να διορθώσει την πραγματικότητα, τότε γίνεται ανεκτή. Όταν ξαπλώσει η Ανιές στο νεκροκρέβατό της. Το ξέρεις πόσο αυτοέλεγχο έχει η Ανιές? Δεν την έχω δει να κλαίει για οτιδήποτε εδώ και πολλά χρόνια. Άμα τη δεις να έρχεται, πες μου, θα παραστήσω τη μεθυσμένη. Ας πούμε πως είσαι βαριά άρρωστος, Τόμπιας, όπως τότε που είχες το στομάχι σου. Ας πούμε πως νιώθεις τα σπλάχνα σου πράσινα και βρωμερά, πως ανακατεύεσαι και πως τα μάτια σου πονάνε και είσαι μισόκουφος. Σιγά σιγά αρχίζεις να τα χάνεις. Υποφέρουν τα νεύρα σου και μόλις που μπορείς να σέρνεις τα πόδια σου και μισείς. Μισείς με αυτή την ίδια τη φρικτή ζαλάδα, ώσπου να νιώθεις πως τα άντερά σου έχουν γίνει ο εαυτός σου κι όλοι οι άλλοι μίσος. Και εσύ να ζητάς
αγάπη με τόση απελπισία, άνεση και ζεστασιά. Βέβαια, είναι αυτό που πραγματικά ζητάς. Όμως μισείς και βλέπεις πως κάθε μέρα που περνάει μοιάζεις όλο και περισσότερο με ζώο. Και αυτό είναι κάποια λύτρωση που νομίζεις πως σε διασκεδάζει. Μουγκρίζεις και αρπάζεις και κρύβεις πράγματα και ξεχνάς που τα έκρυψες σαν τα γέρικα σκυλιά. Δεν μπορείς να πληθείς καλά. Προτιμάς να σε καθαρίζουν. Και κάμποσες φορές έχεις βρωμίσει το κρεβάτι σου και έχεις μείνει ξαπλωμένος εκεί απάνω στη βρώμα. Γιατί δεν μπορείς να σηκωθείς. Πες πως γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί στραβωμοτσουνιάζεις. Δεν σ' αρέσει το όντιες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί θες να... Σε ενδιαφέρει να μάθεις, αγόρι μου, τι είναι ένας αλκοολικός, α? Βέβαια. Τότε πες πως γίνονται όλα αυτά. Και ο τύπος που τα κουπανάς μαζί του αρχίζει να σε μπάει στο δωμάτιο. Και πηγαίνεις και κάθεσαι εκεί πέρα και ακούς τους ανανύψαντας, που δεν έχουν βέβαια συνέλθει, να λένε την ιστορία τους. Δηλαδή δεν έχουν συνέλθει, γιατί μιας και μπλέχτηκες με το πιωτό, πάει πια, τέλειωσε. Να το θυμάσαι αυτό. Ή αλλιώς ξόφλησες από το πρώτο κιόλας ποτήρι. Έτσι και πέσεις. Μπορεί βέβαια να ξανασηκωθείς ως ένα σημείο, όμως ποτέ δεν γυρίζεις πίσω πραγματικά. Τα βουλιάζει συνεχώς, όλο και πιο βαθιά. Αυτά έχει ζωή, αγόρι μου. Είσαι μια καταραμένη τραγή. Δεν είμαι όμως αλκοολική. Κι ούτε ήμουνα ποτέ. Όλες σου οι υποσχέσεις, κάθε ευκαιρία. Θα ήταν πιο απλό αν ήμουνα. Έτσι, για να δοκιμάσω τον εαυτό μου, για να δω αν μπορούσα. Και αυτό το ένα ποτήρι, η σπουδαία αυτοπιθαρχία μου, το έκανε τρία. Και νιώσα να πλημμυρίζω θάρρος. Και λυτρώθηκα. Και ψήλωσα ως τον ουρανό. Δεν ξέρδιζα. Και φτάσα παραπατώντας στην άκρη της κάμαρας. Και αντίκρισα αυτούς που είχαν την αρρώστια τη δική μου. Και τους κοίταξα όλους με προσοχή. Όλους τους κοίταζα που πασχίζανε με απελπισία σαν ένοχοι. Και αποτυχαίνανε και ξανάρχιζαν την προσπάθεια για να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Και ένιωσα να λυπάμαι και να ιδιάζω. Για μια στιγμή σχεδόν έκλαψα. Και άκουσα μια κοριτσίστικη φωνή μέσα μου. Είχα πολλά διαφορετικά εγώ μέχρι τότε. Είμαι αλκοολική. Με λένε Κλέρι. Και είμαι αλκοολική. Πες το κι εσύ, Τόμπις. Ναι, με λένε Κλέρι. Και είμαι αλκοολική. Μια αλκοολική. Μια αλκοολική. Και έπρεπε να συνεχίσω, ξέρεις, να πω πόσο κακιά ήμουνα και πως δεν το ήθελα και γιατί έγινε και τι θα ήθελα να είχε γίνει και να παρακαλέσω να με βοηθήσουν για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Όμως έμεινα εκεί για καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα και ύστερα έκανα μια υπόκληση σαν και αυτοί που κάνουν τα κοριτσάκια και ξαναγύρισα προσεκτικά στη θέση μου. Και δεν σε κορόιδεψαν? Μπα, μια άπιστη στάγια των Αγίων δεν βρίσκει την αδερφοσύνη. Το πολύ πολύ λίγη νουθεσία. Διασκέδασαν πολύ με το θέαμα. Ήταν και μια κυρία ευγενικιά, έρθει κοντά μου αργότερα. Έκανες το πρώτο βήμα, αγαπητή μου, είπε. Πολύ ευγενικό αυτό. Δεν είπε όμως προς τα πού έκανα το πρώτο βήμα. Προς την αποκάλυψη, την αυταπάτη, την αναπηρία. Προς την αλλαγή. Η αλλαγή μερικές φορές δεν έχει σημασία προς τα πού. Λοιπόν, σε παραδέχομαι, Τόμπιες. Ο λόγος σου στην ώρα του. Αλλά εκείνη η αρχή ένιωσα δύσκολα. Έφυγα. Ο Θεέ μου, έφυγα. Σταμάτησες όμως, ε? Ώσπου έμαθα. Και με το να είμαι μια αργοπορημένη μαθήτρια στην ερήμο ωριμότητα, σιγά σιγά το ότι δεν ήμουνα, δεν είχα γίνει ποτέ αλκοολική, σήμαινε πια το ίδιο πράγμα. Να τι δεν είχα κοινό με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήτανε αλκοολικοί και εγώ δεν ήμουνα. Μονάχα έπινα, τίποτα περισσότερο. Αυτοί δεν μπορούσαν πια να απαλλαγούν και εγώ μπορούσα. Μα δεν το έκανα. Αυτοί ήταν άρρωστοι και εγώ ήμουνα μονάχα πεισματάρα. Μίλησα με τη Ζούλια. Α, είναι καλά?
Τι περίεργο ποτήρι βλέπω να κρατάει η Κλέρι. Περίεργο αλήθεια για ένα ελαφρό ποτό. Τόμπιας, τελικά έχεις μια αστεία αίσθηση για ορισμένα πράγματα. Έλα τώρα, Ανιέσσα. Δεν έχει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να είναι κονιάκ. Ο Τόμπιας γέρασε πια και ξέρει πολύ καλύτερα να... Μια πρόποση για σένα, αδερφούλα μου. Όχι για την υγεία σου, μα για την ανυπολόγιστη ηλικία. Αγαπητέ μου Τόμπιας, θα την είχες πολύ άσχημα αν ήταν να φύγω, να καταπέσω. Καμιά γυναίκα δεν θα στεκόταν πλάι σου. Η Κλέρι μονάχα και η Τζούλια. Ούτε ένας άνθρωπος. Θα την είχες τα αλήθεια πολύ άσχημα. Μα δεν είμαι αλκοολική, μικρό μου. Μπορεί να πίνει λίγο. Δεν θα το ανεχτώ. Δεν θα το ανεχτώ. Δεν θα σε αντέξω. Ο Θεέ μου, ούτε που θα μένιαζε αν γέμιζες ένα καζάνι ποτό. Αν έμπαινες μέσα, αν πνιγόσουνα. Μακάρι να το έχεις κάνει. Θα ησύχασε το κεφάλι μου γιατί θα βλέπα πως μπορείς να κάνεις και ένα πράγμα σωστό. Αν θες να σκοτώσεις τον εαυτό σου, τότε κάν το αμέσως. Ανιές, σε παρακαλώ. Μάχα τον εγωισμό δεν μπορώ να υποφέρω. Όλους εσάς που θέλετε να πεθάνετε και σπαταλάτε μια ολάκερη ζωή για να το πετύχετε. Η γυναίκα σου θέλει να είναι τέλεια, Τόμπιας. Και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ζήσεις με έναν τέτοιον άνθρωπο. Ανιές, δεν είναι αλκοολική. Το ομολογεί και η ίδια. Μπορεί να πίνει λίγο, μα... Δεν είμαι αλκοολική. Θαυμάσια. Θα ησυχάσουμε πια όλοι τώρα που μάθαμε πως πίνεις για το κέφι σου. Πως είμαι τι, τα δάκρυα, το σκοτεινιασμένο μυαλό, οι απουσίες, τα τσιγάρα πάνω στα τραπεζομάντιλα και τα τηλεφωνήματα από τα διάφορα κέντρα να έρθουμε να σε πάρουμε. Αν όλα αυτά είναι μονάχα κέφι, μπορείς να τα ξεπεράσεις. Αν δεν είσαι αλκοολική, δεν χρειάζεσαι κανενός τη συγγνώμη. Ήμουνα για πολύ καιρό, δεν ήμουνα χρυσή μου. Αν το πιωτό μας κάνει να αλλάζουμε προς το χειρότερο, τότε είμαστε αλκοολικοί. Είναι πολύ απλό. Ποιος το λέει? Εγώ. Αν η μεγαλοψυχία του Τόμπιας μας αφήνει να ζούμε εδώ, τότε εξαρτώμαστε από τα κέφια της γυναίκας του. Αν μας ρωτούσανε τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας μας... Και αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες. Τόμπιας, τίποτα. Δεν λες τίποτα. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες. Όλα τελειώσανε. Πάνε. Πολύ καλά. Θαυμάσια λοιπόν, Ανιές, κέρδισες. Θα γίνω αλκοολική. Τι θα κάνεις τότε? Τόμπιας, θα σου αναγγείλω κάτι που θα σε δυσαρεστήσει. Θα σε ταράξει ασφαλώς. Η Τζούλια έρχεται σπίτι. Το περίμενα. Αλήθεια? Αφήνει τον άντρα της. Δεν μου κάνει δηλαδή και τόση εντύπωση. Μα δεν ήταν ευτυχισμένη η Τζούλια με τον Ντάγκλας? Δεν μου είχε πει τίποτα για... Αν ήταν ευτυχισμένη, δεν θα γύριζε στο σπίτι. Ένας θεός ξέρει αν τη θέλω εδώ. Βέβαια, καλός να έρθει. Πάντως είναι εντάξει με τον εαυτό της. Μια φορά στα τρία χρόνια. Εδώ είναι το σπίτι της. Εμείς είμαστε οι γονείς της. Και έχουμε υποχρέωση και οι δυο να τη συντρέξουμε. Όμως, έφτασα σε μια ηλικία, Τόμπιας, που θα ήθελα πια να μείνουμε μόνοι. Εσύ κι εγώ. Χωρίς κολιτσίδες ανόητους τριγύρω μας. Χωρίς κανένα... Λοιπόν, εγώ δεν το πουνάω. Δεν υποστηρίζω φυσικά πως το δίκιο είναι δικό της, ε. Αν όμως το διέλυσαν με τον Ντάγκλας, τότε η θέση της είναι εδώ. Όπως δεν είναι για μερικούς. Ένας, δυο, τρεις, τέσσερις μαζευτήκαμε κιόλας. Θα ήθελα να μιλούσα στον Ντάγκλας. Μακάρι αν είχες μιλήσει στον Τόμ ή στον Τσάρλι. Ναι, ακόμα και σε αυτόν. Ή στον... Στον Φίλιπ. Κάτι θα έβγαινε. Δεν μπορείς κι εσύ να τις επιβληθείς. Αν και είναι αργά, φαντάζομαι. Τον πελά σου θα βρεις και αν το κάνεις και αν δεν το κάνεις. Όχι. Θα μπορούσε τουλάχιστον να έρθει η Τζούλια και να αναλογιστεί τις φροντίδες σου. Πατέρας της είσαι. Είναι μια παρηγοριά κι αυτό για να μην πω βοήθεια. Θα μιλήσω στον Ντάγκλας. Γιατί να το φωνάεις εδώ, α? Κι όσο θα μιλάς μαζί του, να ακουβαλήσεις και τους άλλους. Αν μιλούσες και στην Τζούλια, α? Δεν είσαι μαζί της όσο θα έπρεπε αυστηρός. Ναι. Ο Φίλιπ είναι ο χαρτοπαίκτης και τον γυναικάς. Ο Τσάρλι κοπεϊδάκι και τον γυναικάς. Πάψεις επιτέλους. Α! Για να σου πω, το κάτω-κάτω είμαι κι εγώ εδώ. Υπάρχω. Γιατί δεν πας κανένα ταξιδάκι, Κλέρι, τώρα που ξανάρχεται στο σπίτι η Τζούλια? Πήγαινε στο Κεντάκι, στο Τένεση, για μια βόλτα στα ποτοπία. Ή τουλάχιστον κλείσου στο δωμάτιό σου. Βολέψου σε κανένα μπαρ που να διαθέτει και υπνοδωμάτιο. Ή Ανιές, γιατί δεν πεθαίνεις? Αν μπορούσε να γίνει κάτι, αν υπήρχε καμιά πιθανότητα,
Αν αποφάσισε να της τα πω έξω από τα δόντια. Άκουσε, Τζούλια, θα της έλεγα. Μετά όμως, Τζούλια. Μετά, τίποτα. Αν δεν αγαπάμε κάποιον, δεν τον αγαπήσαμε ποτέ. Όχι. Όχι, μπορεί να τον έχουμε αγαπήσει και με τη σιωπή. Κλέρι, θες τα αλήθεια να πεθάνω? Το παρακαλάω. Ναι. Αν το θέλω, μπορεί. Δεν το ξέρω. Παρόλο που θα λυπόμουν ίσως, αν συνέβαινε. Τόμπιας, θυμάσαι το δόντι της σοχιάς? Θυμάμαι τη γάτα μου. Ε? Τη γάτα μου. Θα ήμουν τότε πάνω κάτω ένα χρόνο πριν σε γνωρίσω. Ήτανε πολύ γριά. Την είχα μαζί μου από τότε που ήμουν παιδάκι. Θα ήταν πάνω κάτω 15 χρονών. Πολύ γριά. Μια κεραμιδόγατα. Νομίζω πως φοβόταν λίγο τους ανθρώπους. Όταν ερχόταν κάποιος, αυτή πηδούσε και έφευγε. Μονάχα εμένα αγαπούσε. Δηλαδή, όταν ήμουν μαζί της, θα έλεγα πως χαιρότανε. Καθότανε στα πόδια μου. Δεν ξέρω αν ήταν ευτυχισμένη. Ήταν όμως χαρούμενη. Ναι. Πώς έγινε? Μακάρι να ξέρα πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα. Μια μέρα λοιπόν κατάλαβα πως η γάτα δεν μ' αγαπούσε πια. Δηλαδή, όχι έτσι ακριβώς. Κατάλαβα πως είχε πάψει να μ' αγαπάει από πολύ καιρό. Ένα βράδυ, καθώς ήμουν μονάχος στο σπίτι, ένιωσα ξαφνικά πως είχε φύγει. Όχι πως δεν ήταν μέσα στο δωμάτιό μου μαζί μου, μα δεν με έπαιρνε από πίσω στα άλλα δωμάτια, δεν με κοίταζε να ξυρίζομαι, δεν τριβότανε στα πόδια μου, δεν... Και δεν μπορούσα να πω πόσο καιρό. Δεν είχε φύγει, καταλαβαίνεις, κι όμως είχε φύγει και ήταν μέσα στο σπίτι. Το νιώθα πως βρισκότανε κάπου τριγύρω. Την έβλεπα που και που κάτω από μια πολυθρόνα να μπαινοβγαίνει στα δωμάτια. Όμως μονάχα όταν κατάλαβα πως κάτι είχε συμβεί, μπόρεσα να δώσω μια εξήγηση στα πράγματα που είχαν, που δεν είχα προσέξει μέχρι τότε. Η γάτα δεν μ' αγαπούσε πια. Ήτανε πολύ απλό. Μα είχε γεράσει. Όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν μ' αγαπούσε πια. Προσπάθησα να την κάνω να με δεχτεί με τη βία. Και τι έκανες? Την έκλεισα μαζί μου σε ένα δωμάτιο. Την έπαιρνα αγκαλιά και την έβαζα να καθίσει στα γόνατά μου. Την ανάγκαζα να καθίσει εκεί, ενώ δεν το ήθελε. Όμως δεν βγήκε τίποτα. Μόλις έβρισκε την ευκαιρία, πηδούσε κάτω και έφευγε. Μπορεί και να τον άρρωσε. Όχι, την είχα πάει στο γιατρό. Δεν μ' αγαπούσε πια, αυτό είναι. Ένα βράδυ, το θυμάμαι ακόμα εκείνο το βράδυ, την κλείδωσα στο δωμάτιο μαζί μου και την είχα καθίσει στα γόνατά μου. Και της λέω λοιπόν, καταραμένη, μ' αγαπάς, βρωμόγατα, άψε πια, δεν σε έχω πειράξει καθόλου. Και άρχισα να την ταρακουνάω με τα χέρια μου τυλιγμένα στο λαιμό της, να την ταρακουνάω, και εκείνη μου πάτησε μια γερίδα κομμάτια και άνοιξε το στόμα της να με φάει. Τότε τη χτύπησα με τα χέρια μου, την έσφιξα, την κοπάνισα στο κεφάλι και τη μίσησα. Τη χτύπησες πολύ? Την πλήγωσες? Δηλαδή όχι και πολύ. Η γάτα πρέπει να τη χτύπησα άσχημα στα αυτή. Κουνούσε συνέχεια το κεφάλι της. Και καταλαβαίνεις, χωρίς λόγο. Είχαμε ζήσει μαζί. Είμαστε πώς να σου το πω. Είμαστε φίλοι. Δεν υπήρχε λόγος. Και τη μίσησα γι' αυτό. Θέλω να πω, φαντάζομαι, νομίζω, γιατί ξαφνικά βρέθηκα υπεύθυνος για κάτι, γιατί είχα αποτύχει. Όμως δεν το έκανα επίτηδες. Εγώ έφταιγα αν την είχα παραμελήσει. Τη μίστησα γιατί είδα ξαφνικά πως με πρόδινε. Τι είχες κάνει? Είχα ζήσει μαζί της. Τα είχα κάνει όλα. Ύστερα τι έκανες? Έβαλα να τη σκοτώσουν. Την έβαλες να κοιμηθεί? Ήτανε γριά. Και την έβαλες να κοιμηθεί? Έβαλα και τη σκότωσαν. Την πήγα στο κτηνίατρο και εκείνος την έπιασε, την κράτησε δυνατά, της έκανε μια ένεση και τη σκότωσε. Τη σκότωσα! Μα
Τι άλλο μπορούσες να κάνεις? Δεν γινόταν τίποτα. Δεν υπήρχε επαφή ανάμεσά σας. Άπρεπε. Θα μπορούσα να κάνω άλλη μια προσπάθεια. Ίσως έκανες αυτό που έπρεπε. Είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο αποκρουστικές λύσεις. Διάλεξες το μικρότερο κακό. Ήταν όμως έτσι? Αυτοκίνητο ήταν. Αν δεν αγαπάμε κάποιον, δεν τον αγαπήσαμε ποτέ. Ω, πάψε πια αυτό το τροπάρι. Αγάπη. Δεν είναι εδώ το πρόβλημα. Εσύ αγαπάς την Ανιές, η Ανιές αγαπάει την Τζούλια, η Τζούλια αγαπάει εμένα και εγώ αγαπώ εσένα. Όλοι μας αγαπιόμαστε. Αγαπιόμαστε, ναι. Αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Αλήθεια? Αλήθεια. Όσο εκεί που φτάνει ο ίκτος για τον εαυτό μας και όσο εκεί που φτάνει η απληστία μας. Τι άλλο από αγάπη? Σφάλμα. Μπορεί να είναι και έτσι. Αγάπη και σφάλμα. Η πόρτα. Επισκέψεις. Η Τζούλια. Πάω να ανοίξω. Έντρα! Χάρη! Μα τι έκπληξη! Το όπλες! Ο Χάρη! Ο Χάρη και η Έντρα! Ελάτε, 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 περάστε. Μα γιατί δεν βγάζετε τα... Έντρα! Γεια σου, Τόμπιες. Γεια. Έλα, 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 Έντρα. Χάρη. Έντρα, Χάρη, γεια. Γεια σου, αγαπητή μου Κλέρι. Τι κάνεις, Ανιές? Καθίστε, καθίστε. Πριν λίγο είχαμε μια πολύ εγκάρδια. Μα είχατε βγει στη Λέσχη? Αυτό το δωμάτιο μ' αρέσει. Στη Λέσχη? Τι κάνει ο αγαπητός Χάρη? Πολύ καλά, Κλέρι. Δηλαδή, όχι και τόσο καλά όσο θα ήθελα. Τέλος πάντων. Τον έπιασε πάλι η δύσπνοια, τον Χάρη. Στιγμές που δεν μπορώ να ανασάνω. Για λίγο, βέβαια. Ναι, ό,τι χρειάζεται για μια παρτίδα τένις. Έχετε αλλάξει τίποτα στο δωμάτιο, Ανιές? Α, το... Όχι, βγάλαμε τα καλοκαιρινά. Α, ναι. Λοιπόν, είχατε πάει στη Λέσχη? Ξέρεις, Τόμπιας, λέγαμε με την Έντρα ότι πρέπει να δώσουμε τα βιβλία μας για δέσιμο. Να τα δέσουμε με δέρμα. Ναι, αλήθεια. Δεν πιστεύω να κουφάθηκα τόσο που μπεκρουλιάζω. Η ερώτηση ήταν, είχατε πάει στη Λέσχη? Σκέφτηκα... Όχι. Γιατί όχι? Ανιές, έλεγα... Έλεγα, σκέφτηκα πως μια και ήταν ο δρόμος, σας πεταχτήκατε να μας δείτε. Όχι. Ή μήπως σας είχαμε καλέσει και είχα ξεχάσει τη μέρα, ε? Όχι, είμαστε να καθόμαστε στο σπίτι. Ανιέσαι. Απλώς, καθόμαστε στο σπίτι. Πώς και μας ήρθατε? Καθόμαστε σπίτι. Απλώς καθόμαστε σπίτι. Ναι, τι να ρωτάμε τώρα, οι άνθρωποι ήρθαν για μια φιλική... Είμαστε... Φιλική... Καθόμαστε σπίτι, λοιπόν, και... Χάρη, θα πεις κάτι? Λοιπόν, σκεφτήκαμε να πάμε στη Λέσχη, αλλά... Είναι πάντα πολλής κόσμος κάθε Παρασκευή και... Μόλις τις ετοιμασίες για τον αυριανό χορό... Είπαμε να μην πάμε. Κι εγώ ήμουν κουρασμένος και δεν θέλαμε να πάμε. Βλέπετε την εβδομάδα, ο Χάρη είναι πολύ κουρασμένος. Λοιπόν, φάγαμε στο σπίτι και είπαμε να ξεκουραστούμε. Βέβαια, βέβαια. Όχι και σου... Σας παρακαλώ. Ναι, Χάρη, σ' ακούμε. Καθόμαστε λοιπόν, η Έντρα έκανε τα λουλούδια. Το κέντρημά μου. Και εγώ μελετούσα γαλλικά. Θα πάω μια χαρά τώρα. Βέβαια, όχι τόσο στην προφορά, αλλά στις λέξεις. Λοιπόν. Μετά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Είμαστε... Ήταν όλα... Ήταν ησυχία και καθόμασταν ολομόναχοι. Ύστερα... Δεν έγινε τίποτα. Μονάχα... Δεν συνέβη απολύτως τίποτα, μόνο... Μόνο τρομάξαμε. Μας έπιασε φόβος. Μας έπιασε τρόμο. Δεν είχε γίνει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά... Πανικοβληθήκαμε. Μας έπιασε τρόμο. Μας έπιασε τρόμο. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σερβιρίσω λίγο μπράντι και να ξαπλώσω στο πάτωμα. Είναι πιο αναπαυτικό. Μας έβιαζε δρόμο. Φοβηθήκαμε. Ήταν σαν να είχα χαθεί στο άγνωστο. Σαν να είχα ξαναγίνει παιδί χαμένο στο σκοτάδι. Δεν έγινε τίποτα για να φοβηθούμε, αλλά να... Μας έβιαζε δρόμο και δεν υπήρχε λόγο. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί. Καταλαβαίνετε, ήρθαμε εδώ. Είσαστε οι πιο καλοί μας φίλοι. Στον ολόκληρο τον κόσμο. Καλά, Έντρα, εσύ θα σε βοηθήσει. Πού όλο να πηγαίναμε. Έτσι ήρθαμε σε εσάς. Φυσικά. Και εμείς θα... Μα καλά κάνατε. Βέβαια. Μπορώ να πάω να ξαπλώσω, σε παρακαλώ. Να ξαπλώσεις? Δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σπίτι. Μπορώ να πάω. Να πας. Αισθάνομαι τόσο... Τόσο κουρασμένη. Είστε οι πιο καλοί μας φίλοι στον κόσμο, Τόμπιας. Μα, ναι, είμαστε βέβαια, Χάρη. Μπορώ. Είναι. Φυσικά μπορείς. Υπάρχει το
το δωμάτιο της Τζούλης και... Έλα, έλα μαζί μου, πάμε. Τόμπιας. Έντρα. Ναι, Χάρη. Πάμε, Έντρα. Ποιος άλλος θα μας δεχόταν. Αναρωτιόμουν πότε θα άρχιζε, πότε θα έπαιρνε μπροστά. Θα έπαιρνε μπροστά. Θα έπαιρνε μπροστά. Τι θα έπαιρνε μπροστά. Στην υγειά σου. Ακόμα δεν το μυρίστηκες. Θα δεις. Φαντάζεσαι πως μ' αρέσει. Αυτό φαντάζεσαι. Σε παρακαλώ, Τζούλια. Λοιπόν, έχεις τη γνώμη πως χαίρομαι. Τζούλια. Νομίζεις πως μου δίνει την ευχαρίστηση του μάρτυρα, ε. Θα ηρεμήσεις. Να ηρεμήσω. Να το σπίτι είναι γεμάτο κόσμο. Λοιπόν, έρχομαι στο σπίτι μου και βλέπω το Χάρη και την Έντινα στρογγυλοκαθισμένο στο δωμάτιό μου. Πού να αφήσω τα πράγματά μου. Θα πάνε στο δωμάτιο του πατέρα σου και αυτός θα έρθει στο δικό μου. Αν είναι έτσι. Τι είπες, κορούλα μου. Είπα πως καλά θα είναι όχι, έτσι. Όχι, όχι, δεν είπες αυτό. Είπες... Γιατί αράξανε εδώ μέσα, δεν έχουν σπίτι. Άκουσε. Άκουσε, μην το σκέφτεσαι. Γιατί κουβαλήθηκανε. Τους έπιασε φόβος, δεν τ' άκουσες. Τι τους έπιασε, λέει. Φόβος. Φοβηθήκανε. Μην το σκέφτεσαι, Χρυσή μου. Διάολε, τι να φοβηθούνε. Ο Χάρη και η Έντνα φοβήθηκαν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν τους ρώτησες, για όνομα του Θεού. Όχι, δεν τους ρώτησα. Τι κάνουν, είναι όλη μέρα κλεισμένοι στο δωμάτιό του. Στο δωμάτιό μου, δηλαδή. Δεν κατέβηκαν, είναι κλειδωμένοι μέσα. Ναι. Τι ναι. Ναι. Έμειναν όλη μέρα στο δωμάτιό του. Στο δωμάτιό μου θες να πεις. Στο δωμάτιό σου. Έλα, έλα τώρα, ξέχασε. Ξέρεις εγώ. Τζούλια, ηρέμησε. Με συγχωρείς, μητέρα, έβαλε τις φωνές. Έχουν περάσει πια τα χρόνια μου και δεν θυμάμαι τι πάει να πει να σε κόρη. Και ας μην μου κακιώσουν γι' αυτό οι συγχωρεμένοι γονείς μου από εκεί που βρίσκονται. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλό από το να σε μάνα. Είπα με συγχωρείς. Δεν θυμάμαι να είπα ποτέ τέτοια λόγια στη συγχωρεμένη μου τη μάνα. Μερικές φορές θα ήθελα να είχα γεννηθεί άντρας. Μη μου το λες. Δεν με ενδιαφέρονται για τόσο απλά πράγματα. Λεφτά και θάνατο. Παλεύουνε μέχρι τέλος και τα πετυχαίνουνε και τα δυο. Αν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι σύζυγος, μάνα, ερωμένη, νοικοκυρά, παιδαγωγός, οικοδέσποινα, νοσοκόμα. Να δημιουργείς ζωντάνια και ταραχή και να ξαναφέρνεις τη γαλήνη. Να λες αλήθεια και να κοροϊδεύεις. Θυμάμαι ένα βιβλίο. Το έγραψε κάποιος από τα 30 εκατομμύρια ψυχίατρους που εργάζονται στη χώρα τούτη. Λέει πως κάποτε τα δυο φύλλα αλλάζουν ρόλους. Όσοι το διαβάσουν θα το αμφισβητήσουν πάρα πολύ, γιατί βλέπεις έχουμε βολευτεί πια με την αντίληψη ότι όλα πάνε μια χαρά. Αν αυτός που το έγραψε έχει δίκιο, και νομίζω πως έχει, τότε δεν θα νιώθα σαν άντρας πιο καλά από ό,τι τώρα. Εσύ τι λες? Ω, βέβαια, βέβαια. Αχ, δεν υπάρχει χώρος να κουμπίσεις το ζαλισμένο σου κεφάλι ή οτιδήποτε. Αχ. Πώς είσαι, αγάπη μου? Ε? Είσαι καλά, αγάπη μου? Αν είναι καλά η αγάπη σου. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, πρωτού με κλείσει εκεί πάνω με το Χάρη και την Έλληνα. Ακούω, λοιπόν. Μητέρα, μητέρα, θα προσπαθήσω να σου μιλήσω ακόμα μια φορά πριν να αλλάξεις φίλο. Θα προσπαθήσω να σ' ακούσω ως το τέλος. Όμως αν νιώσεις τη φωνή μου να αλλάζει καθώς εσύ θα μιλάς ήρεμα και ευγενικά, τότε νομίζω πως δεν θα πρέπει να παρεξηγήσεις την ανδρική μου υπόσταση. Που θα κοιτάζει ανυπόμονα το ρολόι της και θα κουδουνίζει τα κέρματα στην τσέπη της. Ζούλια, πού πας? Παράτα με, παράτα με πια! Μα τι γίνεται εδώ, Ζούλια? Θα την κάνεις να πάψει επιτέλους! Θα την κάνω τι? Λοιπόν, Ζούλια, ο πατέρας σου μπορεί τώρα να φύγει. Το πιέσαι καλά, αγάπη μου. Ζούλια, ήρθε η μητέρα σου τώρα, πέστα σε αυτόν.
Τόμπιας, η κόρη σου χρειάζεται παρηγοριά ή ξύλο. Δεν ξέρω ποια από τα δύο να σου συστήσω. Μήπως ο Χάρη και η Έντνα έγινε τίποτα. Όχι, δεν έγινε τίποτα με το Χάρη και την Έντνα. Σκέφτηκα να μπορεί... Τζούλια, γιατί όλοι αυτοί, τέλος πάντων οι... Ούτε ξέρω. Έφερες τις βραδινές εφημερίδες. Ναι, τις θέλεις. Τίποτα ευχάριστο. Η κόρη μου ήρθε στο σπίτι. Άλλο, ευχάριστο εννοώ. Συγγνώμη, τίποτα το ιδιαίτερο. Μικροί πόλεμοι, μεγάλες ανησυχίες, οι ρεπουμπλικάνοι μας πάντα πληκτικοί. Κάτι νεαροί που καπνίζουνε μαριχουάνα, όχι πολύ μακριά από εδώ. Λοιπόν, σε όλη μου τη ζωή δεν δοκίμασα ποτέ τέτοιο πράγμα. Θέλεις λίγη. Να βλέπεις τότε, δεν ήταν της μόδας. Στο διάολο, θέλουν εδώ ο Χάρη και η Έντνα. Έλα, μην δίνεις σημασία. Τους μίλησες καθόλου σήμερα, δηλαδή. Όχι, δεν είχαν κατεβεί ως την ώρα που πήγα στη λέσχη. Για να παίξεις το αγαπημένο σου γκολφ. Άκουσε, Τζούλια. Δεν θα με κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Θα το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Ούτε κι εγώ δοκίμασα ποτέ μαριχουάνα. Δεν είμαι καλό και φρόνιμο κορίτσι. Ναι. Ή είσαι καθυστερημένη. Θεέ μου, γιατί στην ευχή ήρθα στο σπίτι μου, γιατί. Και εσύ δυο εχθροί ο ένας για τον άλλον. Κοίταξε, κάποτε ξεχυλίζει το ποτήρι. Καλά. Δεν έχεις πάντοτε μπροστά σου τη μαμά και τον παπά. Υπάρχουν φορές που αντιμετωπίζεις την Ανιές και τον Τόμπιας. Συνονοηθήκαμε. Που πρέπει να είσαι σοβαρή. Γιατί μασάς τώρα τα νύχια σου. Έσπασε. Μερικές φορές ξεχυλίζει το ποτήρι. Δεν ξέρω τι στην οργή κάνουν ο Χάρη και η Έντνα κλειδωμένοι πάνω στην κρεβατοκάμαρα. Η Κλέρη τα κοπανάει, αυτή και η Ανιές μοιάζουν σαν ένα ζευγάρι, σαν αδερφές. Δεν μου φτάνουν τα βάσανα στη δουλειά μου, έχω και σένα. Και εμένα, αλήθεια. Βλέπεις, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γυρίζεις πίσω με διαλεγημένον έναν ακόμα από τους καταραμένους γάμους σου. Τέσσερις! Μέτρα του! Ξέρω πόσους γάμους έχω κάνει. Τέσσερις! Και κάθε φορά περιμένεις να γυρίσεις εδώ παρεξηγημένη να βρεις φωλιά. Σαν να είσαι 15 χρονών. Είσαι 36 χρονών γυναίκα, για όνομα του Θεού! Εσύ 100 γεμάτα! 36! Κάθε φορά ίδια ιστορία. Να κουβαλάς την περηφάνεια σου, πήγα να πω. Το γάμο σου, να σέρνεις σαν να σέρνεις καμιά κούκλα από το πόδι. Να γεμίσεις αυτό το σπίτι με την κακομοιριά. Δεν ζήτησα να γυρίσω εδώ. Εδώ ανήκεις. Ωραία. Αφού έδειξες τη μοναχοκόρη μου την αηδία των κερατιών, καιρό για ένα καλό και πολύ δυνατό μαρτίνι. Θα μου κάνεις παρέα. Σαν ήμουν μικρούλα, όταν ξεπέρασε εκείνο το κάψιμο, όταν ήμουν κοριτσάκι, τότε που μου είχε ανοίξει ξαφνικά, σε γεννήθηκε το αδερφάκι μου. Θεός χωρίστο. Ένα κάψιμο που κράτησε 2 χρόνια. Όταν ήμουν μικρό κοριτσάκι, νόμιζα πως ήσουν άγιος, σπουδαίος, σοφός πατερούλης τα πάντα. Και καθώς κυλάγανε τα χρόνια, και έφτασε στην κάπως ανώμαλη εφηβεία μου. Πόσο θέλεις το μαρτίνι σου, 5-1 ή πιο πολύ? Και ύστερα, όπως έφευγαν τα χρόνια, βούλιαξε στο 0 φτωχό ανθρωπάκι. Και φοβάμαι πως έμεινες εκεί. Ωραίο αλλά μάταιο. Μπορεί και αναγκαίο. Αλλά στα αλήθεια δεν το σκέφτηκες ποτέ. Γκρίζω. Χωρίς τίποτα το ξεχωριστώ. Και τώρα άλλαξες πάλι. Ένα θαλάσσιο τέρας έγινες. Ένας σταύρος, χυδαίος, βάναυσος, ένας τέλειος, ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Όπως πάντα. 5-1. Ναι. Νομίζω πως έβαλα 7. Οι μεταμορφώσεις σου με αφήνουν ακατάπληκτη. Άλλαξα τόσο πολύ. Ή μήπως εσύ εκείνος που έχει αλλάξει. Θα ποτάσω. Σε ευχαριστώ. Είπα στην Ανιές πως θα μιλούσα στον Ντάγκλας. Αν νομίζεις πως κάτι μπορεί να γίνει. Με την πίστη μου. Εξαίσιο μαρτίνι, Στα αλήθεια θέλεις να μιλήσεις στον Τάζι. Δεν θα βγάλεις τίποτα.
Οι εκβιασμοί που θα χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις κάπου ή για να πιστέψεις πως φτάνεις. Οι χαρτοπαίχτες, η γυναικοτή, τα καθάρματα. Αυτού του κόσμου. Μπορείς να πιστεύεις πως κάνεις κάτι. Γιατί όλοι αυτοί κυνηγάνε κάτι ο καθένας. Τράπεζες, ας πούμε, λίτρα, απαγωγές παιδιών. Ο κύκλος σου. Ο κύκλος μου. Η παρέα σου. Η δική μου η παρέα. Θα ρωσά πως μονάχα εδώ και χιλιά χρόνια το κορίτσι πήγαινε με όποιον άντρα ήθελαν οι γονείς. Για να κρατηθούν οι δυναστείες ή κι εγώ δεν ξέρω τι. Η αγάπη έρχεται μετά, έλεγαν. Ίσως τότε. Τότε ίσως να πέσες τυχαία πάνω στον τζάουλι. Φτωχέ μου. Αχθέ μου. Αν τόσο πολύ σου λείπει. Δεν μου λείπει. Λοιπόν, ναι. Μου λείπει. Αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζεις. Μου λείπει γιατί έμοιαζε με εκείνο που μπορεί να ήταν ο Τέντι. Ο αδερφός μου. Ο αδερφός σου δεν θα γινότανε παιδεραστής, αλλά μεγάλωνε. Ποιος το λέει. Εγώ. Τζιν μυρίζει ή κάνω λάθος. Ο Κλέρι, χρυσέ μου. Τζούλια, Τζούλια, καλώς όρισες. Όμως η επιτροπή υποδοχής δεν είχε απαρτία αφού απουσιάζεται εσύ και ο μπαμπάς. Έλα τώρα. Το MBS ρώτησαν μυρίζει τζιν. Μυρίζει. Λοιπόν, χρυσή μου, δεν δείχνεις καθόλου άσχημα για τέταρτο διαζύγιο. Το MBS θα μου φτιάξει ένα ποτό. Ό,τι να είναι. Άλλωστε, Τζούλια μου, έγινε και αυτό συνήθεια. Φαίνεται πως δεν άκουσες το MBS, σας είναι. Θα σερβίρεις το ομόνιμο. Άσε, άσε, Κλέρ, θα το φτιάξω εγώ. Δεν θα ήθελα να σε βάλω σε κόπο. Λοιπόν. Ξέρετε, σήμερα είχα μια περιπέτεια. Κατέβηκα στα μαγαζιά και σκέφτηκα να τους κάνω να ξυπνήσουν λιγάκι. Θέλησα να αγοράσω ένα μαγιό τόπες. Ναι, ναι, το έκανα. Πήγα σε εκείνο το πώς το λένε, το... Ναι, τέλος πάντων. Και τράβηξα ίσια στο τμήμα που πουλάνε θαλάσσια είδη. Παίρνω λοιπόν μαζί μου και κάποια που έμοιαζε με δασκάλα σε κολέγιο θηλαίων. Η δύστιχη ήταν να ρωτιότανε τι να ήθελα. Μου ήρθε να της πω... Όχι και πολλά πράγματα, χρυσή μου. Είσαι σίγουρη που δεν ήθελες τίποτα? Απολύτως. Τη λέω όμως, ξέρεις, θέλω να αγοράσω ένα τόπλες. Οχολιούνται πολύ τώρα, έχω. Εσύ να μην μιλάς. Τόμπιας, ακόμα αυτό το ποτό. Πώς είπατε δεσποινής, με ρωτάει. Και δεν ξέρω αν το πήγε κολλακί αυτό το δεσποινής. Ένα μαγιό τόπλες, λέω εγώ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, μου κάνεις λιγάκι. Πώς δεν καταλαβαίνεις, απαντώ. Μαγιό που σταματάει στη μέση, χωρίς το απάνω. Τελευταία λέξη της μόδας. Πλήρης ελευθερία. Τι δεν καταλαβαίνεις. Παίρνει μια βαθιά αναπνοή και μου λέει μετά. Φοβούμαι πως δεν διαθέτουμε από εκεί. Θα μπορούσα να σου φέρω ένα αν ήξερα πως θα γύριζα στο σπίτι. Τότε της λέω, τι πουλάτε? Πουλάμε αυτά που ζητιούνται και κάνει να φύγει. Μια στιγμή λέω εγώ, θα αγοράσω το κάτω μέρος από αυτά που πουλάτε. Είπες τέτοιο πράγμα. Σκύβει λοιπόν αυτή προς το μέρος μου, στεριώνει τα γυαλιά της για να μην δει καλά και μου λέει, τι είπατε? Το Μαρτίνης. Ευχαριστώ, Τόμπι. Είπα πως θα αγοράσω το κάτω μέρος της κάνω. Τα χάσει για μια στιγμή και ξαφνικά μου λέει παγερά. Και το απάνω, τι θα το κάνουμε? Κρατήστε το, της λέω. Μπορεί του χρόνου να φοριέται μονάχα το απάνω. Καλά, πώς σου ήρθε να αγοράσεις μαγιό φθινοποριάτικο? Αλλά τι ερώτηση! Και σου φαίνεται παράξενο, Τζούλια. Οι άντρες κάνουν πάντα τέτοιες ερωτήσεις. Υπέροχο, Μαρτίνι. Λοιπόν, γιατί? Γιατί, μπορεί να πάω κανένα ταξιδάκι. Η αδελφή σου θα ενθουσιαζόταν. Αυτό να λέγεται. Εννοούσα πως μπορεί ο Τόμπι να μπαινε κάποια μέρος στο σπίτι κουβαλώντας τα μπαγκάζια του. Να πέταγε τη γραβάτα του και να μας έλεγε πως σβήσανε ο Νότος και η Ανατολή. Τα προάστια, η καλοκουρδισμένη και γκρίζα ζωή. Φτωχέ μου, Τόμπι. Να μας έλεγε πως αγόρασε ένα νησί στα νυχτά της Παραγουάης. Που δεν έχει ακρογιάλια. Ναι, πολύ μακριά. Αγόρασε ένα νησί και μας πάει εκεί. Να κόψουμε τις γέφυρες, να καταλαγιάσουμε εκεί, να μας πάρει μακριά. Εκεί που βασιλεύει το καλό, η ευτυχία. Μπαμπά, θα μπορούσες? Νομίζω πως είναι πολύ αργά. Πού, μπορεί και να ήθελα ένα μαγιό τόπλες. Τι λέτε? Όχι, συμφωνώ. Ίσως όμως έτσι να είναι ακόμα πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Θέλω να πω πως η Κλέρι δεν θα μπορούσε να βρει έναν άντρα μόνη της. Και να που καταφθάνει σπίτι η Τζούλια από τις ταλαιπωρίες του πολέμου. Θα μπορούσες να βρεις έναν άντρα, πιστεύω. Ναι, βρήκα πολλούς για λίγο. Μα κανένα δικό μου. Τι λέτε, Τζούλια?
Η θεία Σφικλέρη δεν θα μπορούσε να έχει έναν άντρα δικό της. Δεν μου αρέσει αυτό το θέμα. Φτάνει λοιπόν στο σπίτι η Τζούλια από τον πόλεμο με 4 καρδιές σαν παράσημα. Γιατί δεν πίνεις κι άλλο κλέρι για να το βουλώσεις επιτέλους. Ακόμα ένα μαρτίνι, Τόμπιας. Δεν χωρίσαμε με τον Ντάγκλας. Τον άφησε. Ακόμα το μαρτίνι, Τόμπιας. Τι μαγειρεύεις τέλος πάντων. Ξαναγύρισες όμως στο σπίτι, Τζούλια. Α, δεν είναι έτσι. Και τις άλλες φορές το ίδιο δεν έγινε. Και πού ήθελες να πάω. Το μαρτίνι σου. Είναι πολύ μεγάλος ο κόσμος, μωρό μου. Υπάρχουν καινούργιες πολιτείες, ξενοδοχεία. Το σπίτι, από όσο ξέρω, είναι ο γρηγορότερος δρόμος για το διαζύγιο. Έχεις αποκτήσει μεγάλη πείρα σε αυτά τα θέματα. Όχι προσωπική. Κρίνει κανείς σωστά όταν βλέπει από μακριά. Σορκίζομαι, η αδερφή μου είναι ικανή να σου βάλει τη θηλιά στο λαιμό για να σε ξαναστείλει πίσω. Κλείστε επιτέλους. Ησυχάστε, κυριά σας. Με συγχωρείτε πολύ. Σε λίγο θα περάσουμε στην τραπεζαρία, έτσι μου πει η μαγείρισα. Θα πάρουμε πρώτα ένα κοκτέιλ, ε. Νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή. Τζούλια μου, καταλαβαίνω, είναι από τις μέρες που τα βλέπεις όλα μαύρα. Όμως το σπουδαίο είναι ότι βρισκόμαστε όλοι μαζί. Και είμαστε τόσο λίγοι. Ανιές, κανένα νέο από πάνω? Τίποτα. Πετάχτηκα μια στιγμούλα. Τέλος πάντων, δεν έχει και τόση σημασία αυτό. Βρέθηκα πάνω και χτύπησα στο δωμάτιο του Χάρη και της Έντινας. Στο δωμάτιο της Τζούλιας. Και ύστερα από λίγο άκουσα τη φωνή του Χάρη. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Μα πώς, δεν βγήκαν από το δωμάτιό τους? Δεν έφαγαν, δεν έκαναν τίποτα? Θα μου φτιάξεις ένα ποτό, Τόμπιας. Ένα μαρτίνι, σε παρακαλώ. Ναι. Έμαθα, άκουσα ότι την ώρα που είχαμε βγει όλοι, κατέβηκε η Έντινα και ζήτησε να τους φτιάξουν μερικά σάντουιτς. Τα πήγαν μέχρι την κλειστή πόρτα και εκείνη. Τα πήραν μόνοι τους μέσα. Είπες πως ήθελες να πεις κάτι, έτσι? Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Να, δεν καταλαβαίνω. Μα δεν βλέπω το λόγο να τους πιέσουμε να μας μιλήσουν. Είναι οι καλύτεροι μας φίλοι, θα μας εξηγήσουν αργότερα. Το κατάλαβα εγώ χτες το βράδυ. Αυτό που βλέπουμε στον πάτο του ποτηριού μας είναι τις περισσότερες φορές το κατακάθι. Αλήθεια, έτσι είναι. Έτσι είναι. Προσπάθησα να καταλάβω γιατί η δεσποινής Τζούλια από εδώ μας ήρθε στο σπίτι. Δεν ξεδιάλυνα βέβαια και πολλά πράγματα. Η Τζούλια είναι στο σπίτι γιατί της αρέσει να είναι εδώ. Στο σπίτι αυτό που της ανήκει. Ατράνταχτη λογική με την πίστη μου. Κλέρι, και εσύ. Κατηγορεί τα πάντα. Ποιος, ο πατέρας σου? Ο Ντάγκλας. Ελά, μη συζητούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Θα τους πούμε αργότερα. Όταν... Το γάμο, την οικογένεια, τον πόλεμο, τα λεφτά. Άστα, αυτά χρυσά. Εσένα τον πατέρα, την κυβέρνηση, την Κλέρι. Έστω και αν δεν την γνωρίζει. Λοιπόν, αν είχαμε συναντηθεί, νομίζω πως θα με συμπαθούσε. Κι εγώ κατηγορώ τα πάντα. Σε κουρασμένη, Τζούλια, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Τα είπα κιόλα, τα είπα τώρα δα. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν κι άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οπωσδήποτε υπάρχουν κι άλλα πολλά. Που θα μου τα πεις αργότερα όταν θα είμαστε οι δυο μας. Δεν ξαναγύρισες κοντά μας μόνο και μόνο γιατί χώρισες για τέταρτη φορά. Πάει κόντρα, αυτό είναι όλο. Πάει κόντρα, κόντρα στο κάθε τι. Καλά. Τότε μετά το φαγητό. Όχι μετά το φαγητό. Ησυχάστε λοιπόν. Ησυχάστε όλοι σας. Τόμπιας, θα έχουμε άργια κι εμείς το μερτικό μας. Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν. Να είμαστε κι εμείς. Καλέ, κοιτάξτε ποιοι έρχονται. Πάνω στην ώρα ήρθες, Χάρη. Να φτιάξω μαρτίνι. Όχι. Η Έντινα και εγώ θα... Ω, Τζούλια, εδώ είσαι. Τζούλια, ξαναγύρισε στο σπίτι. Καλώς σας βρήκα. Τι λέτε, θα πάρετε ένα ποτό στα γρήγορα πριν από το φαγητό. Όχι. Εμείς... Η Έντινα και εγώ πηγαίνουμε σπίτι. Μα, αλήθεια? Ναι. Λοιπόν, αν μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε θα... Πάμε να φέρουμε τα πράγματά μας. Τα ρούχα μας. Ορισμένα απαραίτητα. Ναι. Θα γυρίσουμε το... Δηλαδή μετά το φαγητό. Γι' αυτό μην... Σε μια-δυο ώρες. Θα μας πάρει λίγη ώρα οπωσδήποτε. Ναι, θα πάμε τώρα. Έντινα. Ναι. Μην ενοχλείστε. Δεν χρειάζεται να μας συνοδεύσει ως την πόρτα κανένας. Ανιές, θα βγούμε μόνοι μας. Θέλω το δωμάτιό μου. Θέλω το δωμάτιό μου. Νομίζω πως είναι ώρα να περάσουμε στην τραπεζαρία. Ναι, αν φυσικά δεν σας έχει κοπεί η όρεξη. Για να μην πολυλογούμε, ήταν το πιο αειδιαστικό φαγητό που δοκίμασα ποτέ. Πώς? Μα τι εννοείς?
Μήπως δεν σου άρεσε το ψητό? Πρόσεξε τι λες, γιατί ο πατέρας σου είναι πολύ περήφανος για την κάβα του. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Εσύ που κάθεσαι εκεί σαν να σου να κανένας κι εγώ δεν ξέρω τι. Θα το κουβεντιάσουμε. Η Άννη σε κλέρι. Τόμπιας, δίνω κατάλληλος χώρο στο τραπέζι. Τζούλια, σαν διδασκάλα. Αφού έχω να κάνω με παιδιά. Είναι καιρός να μάθω ποια νομίζεις πως είσαι. Θα το μάθεις κάποια μέρα. Όχι, όχι, το ξέρω κιόλας. Είσαι σαν επιλογή σε γυμνάσια. Mm. Πένε τούτο, μίλες εκείνο. Να βρούμε τη σειρά μας. Το έχεις ακούσει αυτό? Οι πιο πολλοί άνθρωποι το παρεξηγούν. Νομίζουν πως σημαίνει τη μεταβολή. Δεν είναι έτσι? Διατήρηση. Όταν κρατάνε τη συνοχή ενός πράγματος, μιας καταστάσεως, αδιάφορο αν είμαστε περήφανοι ή όχι για αυτή τη συνοχή, τη διατηρούμε για να μην διαλυθεί. Δεν επιχειρούμε ακατόρθωτα πράγματα. Διατηρούμε, ελέγχουμε. Έτσι νομίζεις? Θα κρατήσω τη συνοχή αυτής της οικογένειας. Θα τη διαφυλάξω. Θα τη διατηρήσω όσο μπορώ. Δεν θα επιχειρήσεις όμως το ακατόρθωτο? Θα διαφυλάξω την ενότητά της. Αν μοιάζω με επιλοχία, ας μοιάζω. Αν κάποιος σε αυτό το σπίτι δεν θέλει να μιλάει για τα τελευταία του συζυγικά κατορθώματα, στην πραγματικότητα θέλει να γυρίζει γύρω από αυτά και να τα χρησιμοποιεί σαν αφορμή για κάθε είδος φτηνή μικροεκδίκηση. Νομίζω ότι το τραπέζι μας τουλάχιστον μπορούμε να το κρατήσουμε καθαρό από όλα αυτά. Όπως διατάξετε. Αν καμιά φορά βάζω τις φωνές, το κάνω για να ακουστώ μέσα σε αυτή τη φοβερή οχλαγωγία που δημιουργείται με την γκρίνια σας, δεν νομίζω πως είμαι κανένας μπαμπούλας. Πολύ λογικά μιλάς. Αν καυγαδίζω μερικές φορές σαν επόπτης φυλακών, όπως θα έλεγε η Τζούλια. Έτσι δεν θα έλεγες, Χρυσή μου, ε? Αν λοιπόν μερικές φορές ανάβω για ζητήματα καλής συμπεριφοράς για τέτοιες χάρες που εγώ κοκκινίζω όταν τις αναφέρω, είναι γιατί είμαι το μοναδικό μέλος αυτής της λογικά ευτυχισμένης οικογένειας που έχω την ικανότητα να βλέπω μια κατάσταση αντικειμενικά, παρόλο που ζω ακριβώς μέσα σε αυτή την κατάσταση. Τι ώρα είναι? Είναι κοντά 10. Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί. Τη στιγμή που όλοι εσείς, οι ανέμελοι, οι αδιάφοροι, οι ανέστητοι, νομίζετε πως από θεία πρόνοια καταφέρνετε να επιπλέετε, εγώ γίνομαι ο συντονιστής, όσο και αν αυτό είναι σκληρό και αν πρέπει να είμαι το υπομόχλιο. Όπως ακριβώς τώρα που κανείς σας δεν μ' ακούει, νομίζω ότι θα ζητήσω διαζύγιο. Τι θα ζητήσεις, λέει? Μη φοβάσαι. Σε δοκίμασα, αυτό ήταν. Δεν έχουμε καμιά ανάγκη. Έχουμε εξασφαλίσει τη ζωή μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μας ακούει. Θα ζητήσεις διαζύγιο? Όχι, όχι. Φτάνει η Τζούλια. Αυτή παίρνει διαζύγιο για όλους μας. Ούτε και η διάσταση θα ωφελούσε. Πρέπει μονάχα να προσέξουμε αυτήν την καθημερινή χαλάρωση των προσωπικών μας προβλημάτων, την πτώση της μεταξύ μας σχέσης. Τόμπιας, αγάπη μου, όσο γερνάμε τόσο γινόμαστε αλληγορικοί. Ο εαυτός μας που τον διατηρούμε με τόση φροντίδα βουλιάζει μέσα στην παραξενιά. Τι στο διάβολο κάνει εκείνη η Κλέρι? Και πού θες να ξέρω εγώ, Τζούλια, τι κάνει η Κλέρι? Μα είσαι εδώ μέσα το υπομόχλιο και όλα τα άλλα που είπες. Η διπλή όραση, το μεγάλο ακροβατικό νούμερο. Υποθέτω πως θα είναι στο δωμάτιό της. Αυτή τουλάχιστον έχει δωμάτιο. Τότε γιατί κι εσύ δεν ανεβαίνεις να του ζητήσεις το ευλογημένο σου το δωμάτιο? Τα μπουρό σου μέσα. Βάλε πίσω από την πόρτα ένα τραπέζι. Πάρε και το πιστόλι του πατέρα σου. Οπλί σου. Τι ακούω? Τα μπουρό μα τα πιστόλια? Αλήθεια, τόσο νωρίς? Ο Κλέρι! Κλέρι! Να πετάξεις τώρα αμέσως αυτό το σατανά από πάνω σου. Να το πετάξω? Όχι, δα. Απόψε μυρίζομαι πως θα έχουμε γιορτή και η αδερφή σου η Κλέρι θέλει να παίξει το κομμάτι της. Να πληρώσει με τον τρόπο της. Ας πούμε να δικαιωθεί. Δεν σου επιτρέπω να παίζεις εδώ μέσα αυτό το βρυχτό όργανο και... Τόμπιας! Σε παρακαλώ, Τόμπιας, κάνε κάτι. Έλα τώρα, Αγγές. Λοιπόν, να περιμένω. Να αρχίσω τώρα? Τι δεν θέλετε να παίξω? Πόλκα?
Βλέπεις, βλέπεις Τόμπιας. Η αδελφή μου είναι στα αλήθεια προκομμένη. Έμαθε τόσα πολλά από τον καιρό που άφησε τη φωλιά. Χωριατιά, αχαριστία, μπεκρούλιασμα. Ακόμα και τούτο εδώ. Έγινε και μουσικός. Μου έλεγε κάθε φορά το Μορμολίκιο. Κλέρι κοριτσάκι μου. Είχε ένα θείο που το φωνάζανε Κλέρι. Γι' αυτό πάντα με έλεγε Κλέρι κοριτσάκι. Ψέματα! Ψέματα! Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λες ψέματα! Κλέρι κοριτσάκι μου έλεγε. Όταν θα βγεις στον κόσμο, σκάστα από τη φωλιά ή άφησε την αδερφή σου να σε σπρώχνει. Ψέματα! Ψέματα! Σε εκεί κοντά τη άφηνε. Σε ανεχόταν. Ανεχόταν τις βρωμιές σου, τη χειραφέτησή σου. Ξέρεις, Τζούλια, ακόμα και όταν ήταν κοπελίτσα η θεία σου η Κλέρι, είχε τις δικές της πολύ ιδιάζουσες αντιλήψεις. Ήτανε πολύ προχωρημένη. Ναι, το γλεντούσα όπως και εσύ. Μονάχα που εγώ δεν κοκκίνιζα από τύψεις κοινωνικά καταξιωμένες. Η μάνα σου που βλέπεις ήταν κιόλας ξεβγαλμένη δυο φορές πρώτου γνωρίσει το γεροντόμπιας. Ήταν λέει, τι ήτανε. Μπορεί να τα ξεχνάς όλα, αδερφούλα μου, τώρα που γέρασες. Αν σ' αρέσει, ξέχνα τα. Μα για κάνε τον κόπο να θυμηθείς. Δεν είμαι γριά. Τόμπιες, είμαι. Είσαι η γριά μου. Λοιπόν, τι θα σας παίξω. Κράτα το για το Χάρη και την Έντνα. Να το κρατήσω για το Χάρη και την Έντνα, για αυτούς. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Καλά, καλά, θα το αφήσω. Νομίζω... Τι? Τίποτα, τίποτα. Περιμένουμε, δεν περιμένουμε. Περιμένουμε. Η αίθουσα αναμονής, το γραφείο του γιατρού, εντύπωση ψεύτικης αδιαφορίας. Να βυθίζεις το βλέμμα σου, φρικτές κουρτίνες και να σκύβεις ένα περιοδικό περιμένοντας τη βιοψία. Δεν συμφωνείτε? Δεν ξέρετε τι θέλω να πω. Τι λες για το Χάρη και την Έντνα? Απαγορεύεται να μιλάμε γι' αυτό. Αν ξαναγυρίσουν. Αν ξαναγυρίσουν θα... θα τους... Δυο λύσεις σου μένουν, αδερφή. Ή τους αφήνεις να θρονιαστούν εδώ μέσα, ή τους στέλνεις από εκεί που ήρθαν. Όποιος δεν ζει μερικά πράγματα. Νομίζω δεν θα συμβεί τίποτα τα δυο. Ούτε θα τους δεχτούν, ούτε θα τους κοιτάξουν. Ναι. Βλέπω από εδώ το παράθυρο το αυτοκίνητό τους. Κουβαλήθηκαν πάλι. Όπως κάνουν πάντα, τόσα χρόνια τότε τώρα. Θα μάθαμε πολύ γρήγορα τι θα γίνει. Χείρισαν. Ναι. Εγώ θα ανέβω επάνω. Να καθίσεις εδώ πέρα. Θέλω να πάω στο... Για την ώρα το δωμάτιο είναι δικό τους. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μα τι στην οργή θέλουν αυτοί. Ο Χάρη και η Έντνα. Σαν την τρελάνη στην μητέρα. Ο Χάρη και η Έντνα, τι θέλουν τέλος πάντων. Συμπαράσταση. Τι? Ζεστασιά. Δεν μπήκες ακόμα, ε. Ζεστασιά. Το δωμάτιο αυτό είναι δικό μου. Έτυχε να είναι δικό σου. Τώρα είσαι κι εσύ φιλοξενούμενη όπως όλοι οι άλλοι. Να τι κουβαλιούνται. Όμως το γνωρίζω αυτό το δωμάτιο. Ήρθες για τα καλά στο σπίτι. Τα παράτησες όλα και γύρισες για πάντα εδώ. Για να αυξήσεις τη θλίψη των γονιών σου. Ήρθες για να πάρεις τη θέση σου. Μα εδώ είναι το σπίτι μου. Αυτό το τσαντήρι να λες. Φέρετε. Δίνουμε, μα δεν μοιραζόμαστε. Συμπορευόμαστε, μα όχι σαν φίλοι. Χαίρετε. Καταπίνουμε τις αλήθειες και απολαμβάνουμε. Ζούμε τα δειλινά μας πάνω στα ήρεμα νερά. Πέρασε, Έντνα. Ναι. Ζούμε, Τζούλια, με τις αλήθειες μας σε ένα βυθό ήρεμο και εξετάζουμε όλες τις απίθανες επιπτώσεις. Όλες τις εκδοχές των πραγμάτων. Σαν να είναι ορισμένο να ζούμε γι' αυτό μονάχα. Εσύ, Έντνα, πιστεύεις πως μπορούμε να περπατήσουμε στην επιφάνεια του νερού, α? Ή πιστεύεις πως βουλιάζουμε? Βουλιάζουμε. Και θα ήταν καλύτερο να αποκτήσουμε βράχια. Έτσι. Ακριβώς. Δεν σε είδα που μπήκες, Έντνα. Ανεβήκαμε από την πίσω πόρτα. Ο Χάρη βοηθάει τον Τόμπιας και την Ανιές να ανεβάσουν τις βαλίτσες. Θες να πεις πως ο Τόμπιας και η Ανιές βοηθάνε τον Χάρη? Α, πάρ' του κι έτσι. Τι έλεγες, Κλέρι?
Νομίζω πως αυτή τη φορά η Τζούλια γύρισε για καλά στο σπίτι. Για όνομα του Θεού. Αλήθεια, έφτασε σε αυτό το σημείο. Το έλεγα εγώ πως θα φτάνει κάποτε. Κλέρι, αυτό είναι μια υπόθεση εντελώς οικογενειακή. Φυσικά. Νομίζω όμως ότι οι Ιαννίες και ο Τόμπιας δεν το είδαν και τόσο καθαρά. Θα έπρεπε να αλλάξει τα πετσαρία σε αυτή την πολυθρόνα, Ιαννίες, τώρα που. Γιατί δεν φωνάζει του μαστόρου τώρα που φρονιάστηκε εδώ. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Ακούω, Τζούλια. Δεν είσαι πια κοριτσάκι. Δόξα τω Θεώ, περπατά στα 40. Και με αυτά τα καμώματα, ας πούμε, είσαι μια πολύ σαφή ιδέα για το γάμο. Εδώ μέσα είσαι φιλοξενούμενη. Και αν αποφάσεις να ξαναγυρίσεις για πάντα, το ζήτημα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει μερικούς ανθρώπους. Είσαι φιλοξενούμενη! Όπως και εσύ. Μερικούς ανθρώπους που η ζωή τους αναστατώθηκε ολοκληρωτικά από τα καμώματά σου, χωρίς να τους έχει αγγίξει και συναισθηματικά, ε. Κλέρι, από πού αγόρασε η Ιαννίες αυτή την ταπετσέρια, μήπως χρησιμοποιεί το. Ξέχασες την καλή αγωγή, νεαρή μου κυρία. Τζούλια, δεν θα προσφέρεις κάτι στην Έντνα. Όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα αυτή εδώ μέσα. Θα πάρω ένα κονιάκ, Τζούλια. Ένα. Ο άνδρας μου και εγώ είμαστε οι καλύτεροι φίλοι των γονιών σου. Επειδή εμείς εμπαυτίσαι. Αυτό σας δίνει δικαιώματα. Μερικά. Έχουμε κάποια δικαιώματα και ευθύνες. Να τρως και ο φίλος μας ο Χάρη. Έλα μέσα, έλα μέσα. Η Τζούλια θα ετοιμάσει ένα ποτό για όλους μας. Τι θα... Μην βγες τον κόπο. Τζούλια, θα ετοιμάσω εγώ. Μην αγγίζεις τίποτα, μην κάνεις βήμα. Έλα τώρα, Τζούλια. Αφήσε τη Χάρη, αφήσε την να ετοιμάσει τα ποτά, το θέλει. Δεν θέλω. Τότε Τζούλια θα τα ετοιμάσω εγώ. Μητέρα! Έλα, Τζούλια, έλα. Τζούλια, θα μ' αφήσεις εμένα να ετοιμάσω. Μην πλησιάζεις. Κανείς σας μην τολμήσει να πλησιάσει. Τζούλια, τι έχεις πάθει. Ησύχασε, Τζούλια. Αφήσε την Χάρη. Μητέρα, πατέρα, βοήθεια. Τζούλια. Τζούλια, τι φωνάζεις έτσι. Μητέρα. Τι συμβαίνει, Χρυσή μου, τι συμβαίνει. Αυτοί όμοι έχουν απαιτήσει. Ξέχασέ το, Τζούλια. Για το Θεό, Τζούλια, δεν έγινε τίποτα. Έχουν απαιτήσει. Έλα, έλα, Τζούλια. Έλα, καλύτερα να πηγαίνεις απάνω, Τζούλια. Αλήθεια, αλήθεια, και πού να πάω. Σε ποιο δωμάτιο. Στο δικό μου το δωμάτιο και ξάπλωσε. Το δικό σου το δωμάτιο. Αν θέλεις μπορείς να ξαπλώσεις και στο δωμάτιό μας. Στο δωμάτιό σας. Στο δωμάτιό σας. Μητέρα! Το δικό μου, στο δικό μου! Ωσέ μου, να σου ετοιμάσω κάτι, Ιαννίες. Μην αγγίζεις τα ποτήρια. Τζούλια, Τζούλια. Έτσι θέλω. Τι θες, Τζούλια. Θέλω. Ωσέ μου. Ό,τι μου ανήκει, ό,τι μου ανήκει εδώ μέσα. Σύμφωνοι, σύμφωνοι όμως θα πρέπει να αποφασίσεις, αγαπητή μου, τι σου ανήκει. Έτσι. Πατέρα, πατέρα, πατέρα. Μα τι έχει πάθει επιτέλους. Πρώτη φορά φωνάζει τον πατέρα της. Από την εποχή που ήταν μικρή. Τότε που χτυπούσε τα γόνατά της. Γύρισε στο σπίτι γεμάτη αίματα. Νόμιζα πως ήταν αδέξια. Αλλά μια-δυο φορές πέρασε από το νου μου πως ήταν θρησκόληπτη. Πως ευχόταν δηλαδή γονατισμένη στον χώμα. Ναι, ναι. Μόλις είχε πεθάνει ο Τέντι, νομίζω. Και ο χρόνος για όλους μας, για μένα, είχε χάσει την έννοια του. Καημένο παιδάκι. Είχαμε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Μου περνούσε από το μυαλό πως ο Τόμπιας είχε πάψει να μ' αγαπάει. Θα έλεγα πως κουράστηκε όταν πέθανε ο Τέντι. Λες και αυτό ήταν η αιτία. Θα πεις καφέ, ναι. Όλα τότε με γέμιζαν αμφιβολία. Ότι με αγαπούσαν, ότι αγαπούσα. Αυτό προπάντων, ότι είχε ζήσει ο Τέντι στα αλήθεια. Το μυαλό μου βλέπεις ότι η Τζούλια θα μένει στο σπίτι για καιρό. Νομίζω ότι είχα την αίσθηση πως ο Τόμπιας δεν μου ήταν πιστός τότε. Ήτανε Χάρη. Τι λες τώρα, Άνιες. Φυσικά ήταν. Και βέβαια. Ήτανε Κλέρι. Εκείνο το ζεστό καλοκαίρι, τα γόνατα της Τζούλιας γεμάτα αίματα. Ο Τέντι πεθαμένος. Μήπως ο άντρας μου με απάτησε. Εδώ με πιάσες, αδερφή. Επόμενο είναι. Κακόμοιρη Τζούλια. Και η Τζούλια είναι ανόητη. Χάρη, θα φτιάξεις και για μένα ένα ποτό, μια και βρίσκεσαι τώρα στη θέση του Τόμπιας. Ένα ουίσκι. Ασφαλώς. Έντρα, το ποτό σου. Ευχαριστώ. Κι εσείς,
Έντνα, τι ζητάτε? Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ναι, τι ζητάτε κατά βάθος? Θα της πεις, Χάρη? Προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Κλέρι. Ουίσκι ζήτησε σαλιά. Αυτό είπα, νομίζω. Δεν θυμόμουν καλά. Γιατί μιλάς έτσι στο Χάρη? Σας... Με συγχωρήσετε να ξέχασα να ακούσετε δυο. Δυο πολύ τρομαγμένοι άνθρωποι. Μας κοροϊδεύεις, Έντνα. Αγαπητή μου, Έντνα. Ναι, μας κοροϊδεύεις. Μας κοροϊδεύεις και το Χάρη και εμένα. Έντνα, σου δίνω το λόγο μου πως... Σου δίνω το λόγο μου. Νομίζω πως είναι ώρα για λίγη μουσική. Τι λένε, παιδιά? Κι εγώ τώρα τελευταία τόριξα στο τραγούδι. Αν κανένα... Δεν θέλουμε μουσική, Κλέρι. Πώς το είπες, τόριξε στο τραγούδι? Βέβαια. Το ταλέντο δεν κρύβεται. Α, το έχει ρίξει στο τραγούδι. Μάλιστα. Ω, καλός τον Ντόμπιας. Ακούσε. Τόριξε στο τραγούδι, λέει. Τι τραβάει ψυχή σου, Χάρη? Μήπως κανένα κομμάτι από το πήγαινε με στον κήπο και ρίξε με ανάσκελα? Κλέρι. Νομίζω πως πριν από τη συναυλία θα πρέπει να μου εξηγήσει κάποιος σας γιατί... γιατί η κόρη μου βρίσκεται απάνω σε κατάσταση ιστερίας. Σακή αγόρι μου, ζήλια. Δεν τραγουδάει, δεν διασκεδάζει, δεν κάνει τίποτα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα μου εξηγήσετε. Μα τι έκανε, Τόμπιες? Σου είπα, την έχει πιάσει ιστερία. Μα αυτό το κατάλαβα, έπαθε ιστερία. Ρώτησα όμως αν έχει κάνει κάτι. Καημένη Τζούλα. Δεν μπορώ να την καταλάβω, φίλη κοπέλα. Τι έκανε? Αυτό θέλεις να μάθεις, Ένιες? Καλά λοιπόν. Εσύ τι θα έλεγες αν την έβλεπες ζαρωμένη σε μια γωνιά με ανοιχτά τα χέρια και γυρισμένες στις παλάμες, με τα μάτια πεταγμένα έξω? Τι θα έκανες αν την έβλεπες να ορμάει ξαφνικά στο δωμάτιο της Έντνας και του Χάρη, να αρπάζει τα ρούχα από τις κρεμασμένες στη δουλάπα κρεμάστρες και να τα κάνει άνω κάτω, να σκορπάει τα χαρτιά του γραφείου? Α, κατάλαβα. Θες κι άλλα? Σ' ακούω. Να σου πω τι έκανε μετά στο δικό σου δωμάτιο. Στριφογύριζε πάνω στο κρεβάτι σου με κομμένη την ανάσα της και γουρλωμένα τα μάτια. Με κουβαριασμένα τα σεντόνια κάτω από το κορμί της. Έχοντας αγκαλιά το μεγάλο μαξιλάρι σου σαν εραστή. Και κοίταζε με μάτια στεγνά τώρα και ορθάνυχτα. Μόλις την πλησιάσεις, ανοίγει το στόμα της και νομίζεις πως θα ουρλιάξει για να την ακουμπήσεις. Τι λες για όλα αυτά τώρα? Περίφημα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί? Σου φαίνεται λίγο, αγάπη μου, να ακούσεις πως η Τζούλια συγχύστηκε επειδή ήρθαν στο σπίτι ο Χα... Η Έντνα και ο Χάρη, επειδή της... Ποιο όνομα του Θεού, εκεί μας ένα ποτό. Ναι, εγώ τη ζήτησα να μου προσφέρει κάτι όταν... Πέτα, σ' ακούω. Εκείνη σηκώθηκε, αμήλυτη σαν στάρ του σινεμά. Έτρεξε προς τα μπουκάλια και στάθηκε μπροστά με τα χέρια όλα άνοιχτα. Σαν και εκείνες τις πριγκίπισες των κινηματογράφων που κρύβουν τον εραστή του στην τουαλέτα όταν μπαίνει ο βασιλιάς. Λίγα είναι αυτά, Τόμπιας. Μάλλον. Τόμπιας, η Τζούλια ήταν εκνευρισμένη. Βάλαμε κι εμείς όσο να είναι το χεράκι μας. Ναι, σωστά, σωστά. Δεν νομίζεις, Ανιάς, πως πρέπει να πας κοντά της? Όχι. Θα κατεβεί μόνη της. Ή δεν θα κατεβεί. Θα πάψει ή θα συνεχίσει. Δεν μπορεί, Ανιάς. Προς Θεού. Όχι. Δεν μου περισσεύει η ώρα, Τόμπιες. Δεν έχω ώρα για αυτό το ατέλειο το κουβεντολόι. Δεν μπορώ να αναμασάω τα ίδια και τα ίδια από την αρχή. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα, αγάπη μου. Πρέπει να δούμε το παρελθόν. Τίποτα δεν διορθώνεται με ένα χάδι στο χέρι στην πλάτη. Όχι. Υπάρχει προϊστορία. Η γέννηση του Τέντι. Και αυτή που ένιωθε παραμερισμένη. Προδομένη. Ο θάνατός του. Και η Τζούλια πιο πολύ ανακουφισμένη, παραχαμένη. Σε όσα σχολεία τη στείλαμε απέτυχε. Από μίσωση, από αγάπη. Τι λες γι' αυτά? Και στο γάμο της ακόμα. Καθένας από τους άντρες της, ο φόβος, η ευτυχία, ο έρωτας, οι απιστίες. Ναι, έχεις δίκιο. Ο Τόμπιας, η δική μου ζωή σπεταλήθηκε πιο πολύ από τη δική της. Βλέπω τον εαυτό μου να γερνάει καθώς βλέπω τη ζωή μου να κυλάει. Όχι, Τόμπιας, δεν έχω καιρό για να την περιορίσω. Μπορεί αργά το βράδυ, όταν όλοι θα έχετε ξαπλώσει και θα είστε βυθισμένοι στον ύπνο του καλού καιρού. Τότε θα την παρηγορήσω την Τζούλια μας. Σου το έχω πει εγώ. Υπάρχουν πολλές δυστυχίες σε τούτο το σπίτι. Καθένας μας έχει τα προβλήματά του. Έτσι είναι.
Αν και πιστεύω, Κλέρι, πως υπάρχουν μερικοί που δεν έχουν τίποτα, όπως υπάρχουν κι άλλοι με ιόβια υπομονή. Και όσοι δεν έχουν από πού να πιαστούν, είναι άσπλαχνοι. Τα φορτώνουν στην καμπούρα των άλλων. Αν οι καμήλες μπορούσαν να μιλήσουν, θα σου έλεγαν πως αγαπάνε την καμπούρα του. Θα σταματήσετε πια τη φαγωμάρα εσείς οι δυο. Διάβολε, σωστά το λες. Τόμπιας, τι θα έλεγες να κάνει ένα ποτό? Ε? Τι να σου φτιάξω, αδερφέ μου. Λοιπόν, Έντνα, εσύ την είπες τώρα τη γνώμη σου. Να προσφέρεις εσύ σε μένα. Καμιά φορά τη λέω και τη γνώμη μου. Δεν βέβαια, Τόμπιας. Εδώ δεν είμαι. Όταν το περιβάλλον δεν είναι γενικά όπως θα έπρεπε να είναι. Μου είσαι χάρη. Έντνα, εσύ το λες αυτό. Να τα μας! Κλέρι, Κλέρι, πάψε το παρακαλώ, κρυσί μου. Σε ρώτησε, Έντνα, εσύ το λες αυτό. Αγαπητοί μου, όταν μπορούμε πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Αυτή είναι η ευθύνη, η διπλή απέτηση της φιλίας. Μήπως έχω άδικο. Να, μονάχα όταν μας το ζητούν. Όχι, όχι μονάχα σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω, δηλαδή νομίζουμε πως από την ώρα που ζούμε εδώ μέσα... Πατέρα, πέταξε τους έξω. Πέταξε τους έξω. Κρατάει το πιστόλι του Τόμπιας. Έλα, καλά το, Τζούλια, έλα, δώσε μου το πιστόλι. Έλα, έλα τώρα, έλα να τελειώνουμε. Πέταξε τους έξω, πατέρα. Τζούλια, έλα, σου λέω, φέρ' το εδώ. Πάρε το όπλο σου, πατέρα, και πέταξε τους έξω. Τζούλια, σου χρειάζεται ξύλο, μη θέλετε. Εντάξει, έλα. Θα το κάνεις, πατέρα, ή θα υποχωρήσεις. Ο Σκολμάν δεν μπαίνεις εδώ μέσα έτσι, ε. Γιατί δεν αναστατώνεις εμένα και τον πατέρα σου? Γιατί τρομάζεις το Χάρη και την Έντνα? Γιατί φέρεσαι με αυτόν τον τόπο? Χάρη, Έντνα, θα μας αδειάσετε τη γωνιά. Ζούλια! Σε παρακαλώ, Ζούλια! Θα σας αδειάσουμε τη γωνιά. Όχι, δεν σου την αδειάζουμε τη γωνιά. Όχι! Το βλέπετε αυτό! Μα μας κουβαλήσει έτσι με το πιστόλι στο χέρι. Γυρίζεις στο πατρικό σου διαλυμένη ύστερα από την τελευταία σου περιπέτεια και ξαφνικά πας να διαλύσεις όλους. Ουρλιάζεις μέσα στο σπίτι σαλισσασμένη και τα κάνεις όλα άνω κάτω. Σταματήστε την! Ματάρα, κακοήθεις και αντιπαθητική. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Έχουμε και πολλά μάλιστα. Ανήκουμε κι εμείς εδώ. Γιούλια, Γιούλια. Ανήκουμε κι εμείς εδώ, ή μήπως όχι. Για πάντα. Μήπως ήρθατε να μείνετε για πάντα. Αν χρειαστεί θα μείνουμε. Με συγχωρείς, Ανίες, το καθήκον σου να αλλάζει. Αν ένα βράδυ στο σπίτι, αν κάθεσαι και έχει ο φόβος, αν τότε χρειαστούμε βοήθεια, πηγαίνουμε εκεί που μας θέλουν. Εκεί που ξέρουμε πως μας περιμένουν. Όχι μονάχα εκεί που εμείς θέλουμε. Πηγαίνουμε εκεί που το τραπέζι είναι για μας στρωμένο. Εκεί που έχουν στρώσει το κρεβάτι και το έχουν ζεστάνει. Αυτό το μέρος μας χρειάζεται. Εμείς δεν είμαστε περαστικοί σαν μερικοί. Πρέπει να συνυπάρξεις, αγαπητή μου κοπέλα. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν εννοούσες, Ανίες, λέγοντας φιλία. Λοιπόν, ήρθατε για να μείνετε μαζί μας. Γιατί όχι. Φυσικά γι' αυτό ήρθαμε. Ωραία τότε. Νομίζω πως είναι ώρα για ύπνο, Ζούλια. Πάμε πάνω μαζί. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, πάμε. Πάμε να σου χτενίσω τα μαλλιά και να σου τρίψω την πλάτη. Θα πέσουμε να κοιμηθούμε, Τόμπια. Καληνύχτα. Είναι ώρα να ξεπλώσουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Πάμε, Χάρη. Μην με συνοδεύσεις, ξέρουμε το δρόμο με τον Μπίς. Η φιλία μοιάζει με το γάμο. Νομίζεις για τα καλά και για τα κακά. Ναι, βέβαια. Δεν κάνουμε λάθος στο σπίτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Τόμπι? Όχι. Φυσικά δεν κάνετε λάθος. Καληνύχτα, αγαπητέ Τόμπιας. Καληνύχτα, Κλέρι. Καληνύχτα και στους δυο σας. Καληνύχτα, παλιόφιλε. Καληνύχτα σας. Γέμισε το σπίτι, Τόμπιας. Δεν έμεινε κρεβάτι για κρεβάτι, δουλάπι για δουλάπι. Καληνύχτα, Κλέρι. Θα μείνεις, Τόμπιας? Θα μας φυλάς τη νύχτα? Εγώ το έχω κάνει. Η αναπνοή βαριά και αργή, καθώς στέκεσαι στο σιωπηλό διάδρομο, και εκείνη η ξεχωριστή ζεστασιά που ξεχύνεται στο κοιμισμένο σπίτι. Πότε κοιμάται το σπίτι? Πότε στα αλήθεια έχουν αποκοιμηθεί οι άνθρωποι? Καληνύχτα, Κλέρι. Και η διαφορά, η διαφορετική ανάσα, η παγωνιά,
όταν κάθε κρεβάτι είναι και μια ξαγρύπνια ως το πρωί με στη σιωπή, με μάτια ολάνυχτα, στυλωμένα που λαμπυρίζουν στο σκοτάδι. Το έχει ζήσει αυτό? Καληνύχτα, Κλέρι. Καληνύχτα, Τόμπιας. Καλημέρα, Τόμπιας. Πρωινός, ε? Η ώρα είναι 7:30 το πρωί. Όλα πάνε καλά, φαντάζομαι. Ήτανε τόσο παράξενο. Ε? Κάποιος ξένος ήρθε στην καμαρά μου χτες το βράδυ. Ποιος? Εσύ. Αχα. Ήτανε ωραίο που σε είχα κοντά μου. Ο χαμένος καιρός. Ποτέ μου δεν το κατάλαβα αυτό. Χαμένος καιρός. Όχι απλώς περασμένος. Ήταν όμως ωραίο που ήρθες. Παρόλο που με έπαιρνε τόσο εύκολα ο ύπνος όταν όλα πήγαιναν καλά. Με την ανάσα μου στη δική σου την ανάσα. Και σ' άγγιζα, μ' άγγιζες. Πόσο υπέροχη ζεστασιά. Χτες τη νύχτα όμως. Τη θλίψη, την τροπή. Έμεινες ξένος και εγώ ξεγρύπνησα όλο το βράδυ. Λυπάμαι. Εσύ κινήθηκες καθόλου? Όχι. Εγώ για λίγο, λίγο, λίγο κοιμόμουν. Ύστερα ξύπνησα. Η ασυνήθιστη παρουσία σας, κύριε. Όμως θα μπορούσα να τη συνηθίσω πάλι. Αλήθεια? Νομίζω. Δεν κουβέντιασες καθόλου με την Τζούλα? Καμιά από εκείνες τις παρηγοριές που κρατάνε όλη νύχτα? Όχι. Δεν μ' άφησε να μείνω. Να κοιτάς τι γίνεται στο σπίτι σου, είπε. Έμεινες πολύ εδώ? Πότε? Μετά, πριν έρθει στην καμαρά μου. Λίγο. Πήγα στο δωμάτιό μου, από συνήθεια μάλλον. Ή μάλλον από λάθος. Και τότε κατάλαβα πως ετοιμόσουν στο δικό μου δωμάτιο. Γιατί το δικό σου το είχε πάρει η Τζούλια. Επειδή της Τζούλιας... Ναι. Και ήμουνα ξύπνα όταν ξανά φύγες. Και γιατί δεν το έδειξες? Δίλασα. Πήγες στην Κλέρι? Δεν πηγαίνω ποτέ στην Κλέρι. Δεν έχεις πάει ποτέ? Πώς είπες? Μήπως μισούμε την ευτυχία? Είμαστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη συμφορά μας. Τη δημιουργούμε με τα χέρια μας. Κάθε στιγμή τη φτιάχνουμε. Είμαστε μια μικρή επικράτεια με ψηλό ηθικό. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Τα βρίσκουμε μόνοι μας. Θα αρχίσεις να μου λείπεις πάλι όταν θα φεύγεις από το δωμάτιό μου. Είχε πάψει να μου συμβαίνει. Είσαι τίμια γυναίκα. Ναι. Χρειάζεται μία σε κάθε σπίτι. Είναι πολύ παράξενο να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο που πέρασαν όλη τη μέρα τους και ύστερα έφυγαν, να είναι αργά, να έχει φύγει η ζέστη. Η θαλπορή και τα ανθρώπινα κορμιά, και λίγο πριν ξημερώσει η ζέστη ξανάρχεται. Και απόψε περισσότερο με τα ποτσίγαρα ακόμα στα στρακτοδοχεία, περίεργες μη από μέταλλο. Οι μυρωδιές στο δωμάτιο δεν ανακατεύονται όταν είναι άδειο, όταν δεν υπάρχει ψυχή μέσα. Και νομίζω πως βοηθάει και η σιωπή, η απουσία του ζωντανού κορμού. Κάθε πράγμα προβάλλει στη θέση του. Τι αποφάσισες? Αν κατεβαίνεις στις 3 ή στις 4 και έχεις αφήσει ένα δυο φώτα αναμένα για αυτόν που θα έχει ξενύγει. Υπάρχει κανείς αργοπορημένος? Είναι γεμάτο το χάνι και μοιάζει σαν κάτι θεϊκό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Να επιβλέπεις τα πάντα, να μπορείς να δημιουργείς από την αρχή με τόση αδιαφορία, να βλέπεις τον εαυτό σου, η Τζούλια, να επιστρατείς όλα, να αρχίζεις το παιχνίδι από την αρχή. Να παρατηρείς. Και να κρίνεις. Όχι, η κριτική υπάρχει μέσα στην παρατήρηση. Και αν βγεις και ένα-δυο ποθυράκια. Τι να πεις? Ναι, αν κατεβάσεις μερικά ποθυράκια και είναι αργά.
και νιώθεις ήρεμος, χαλαρωμένος. Το μυαλό σου αφήνεται. Λοιπόν... Και τα παρατηρείς όλα, όπως είναι, με ένα είδος ευχαρίστησης και θλίψης μαζί. Γιατί το δωμάτιο είναι τόσο ακατάστατο. Δεν μπορούμε να βρούμε καλύτερους υπηρέτες. Κάποια βοήθεια. Βοήθεια. Έχουν να κάνουν πιο ωραία πράγματα από ότι εμείς. Αυτό είναι όλο. Είναι ένα σχόλιο στην καθημερινότητά μας. Μας θυμίζουν ότι ξεφύγαμε από το σωστό δρόμο. Και αυτός είναι ο λόγος που τους δίνουμε τόσο πολλά. Καλύτερα να μην είσαι ούτε υπηρέτης ούτε κύριος, ε? Θυμάσαι? Θυμάμαι τότε. Ήσουν νέος και ζούσες στο σπίτι και οι υπηρέτες περίμεναν όποια ώρα και αν ερχόσουν στις 6 το πρωί για να σου ετοιμάσουν να φας αν ήθελες και στις 5 όταν γυρνούσες μεθυσμένος και εκείνοι πλένανε τους εμετούς από το αυτοκίνητο και εσύ να μην βγάζεις λέξη. Αυτούς τους υπηρέτες θυμάσαι. Εκείνες τις μέρες. Τότε που ζούσες στο σπίτι και ήσουν νέος. Τώρα, αγάπη μου, δεν είσαι νέος και δεν ζεις στο σπίτι. Πού να ζω τάχα? Στο σκοτάδι της θλίψης. Μήπως όχι? Τι θα κάνουμε? Τι αποφάσισες? Τίποτα. Όμως πρέπει. Το σπίτι σας, κύριε, δεν πάει καθόλου καλά. Είναι έτοιμο να τυναχτεί στον αέρα. Ναι, ναι, πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις? Σκέφτηκα κι εγώ λίγο χτες βράδυ. Ξαπλωμένη στο σκοτάδι. Τα ξανάφερα όλα στο νου μου. Τη ζωή μας τόσα χρόνια τώρα. Μια γυναίκα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Γεννάει παιδιά, αν της έχει δοθεί αυτή η ευλογία. Φροντίζει για όλα μέσα στο σπίτι, ακόμα και για τα πιο άχαρα. Ετοιμάζει ζεστό φαγητό, καθαρά ρούχα. Γίνεται ευχάριστη για τους άλλους. Σηκώνει στους ώμους της όλες τις ευθύνες που τη ζητούν. Αν αγαπάει τον άντρα της και τα παιδιά της. Και αν έχει όνειρα. Να ξέρω. Αν έχει όνειρα. Μέχρι το τέλος. Περιμένει να μείνει μονάχη της μια μέρα. Εγκαταλελειμμένη από καρδιακή κρίση ή καρκίνο. Προετοιμάζεται για τη μοναξιά της. Αλήθεια? Αλήθεια. Δεν αποφασίζουμε την πορεία μας. Ανοησίες. Όχι, όχι, και ανοησίες. Ναι, 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 ναι. Ανοησίες. Δεν υπάρχει λόγος να ξεφωνείτε. Ανοησίες. Εμείς ακολουθούμε. Αφήνουμε τους άντρες μας να βρουν την ευθεία. Ψέματα! Ψέματα! Δεν το έκανες ποτέ στη ζωή σου. Το έκανα πάντα, αγάπη μου. Κάθε σου απόφαση θα την κάνω πράξη. Έτσι που να μην καταλάβεις ποτέ πως άλλα... Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, θα μου πεις την απόφασή σου. Είμαι κουρασμένος. Αυτό νιώθω. Δεν έκλεισα μάτι. Κάτσε εδώ και σκέφτηκα. Αυτό ξέρω. Και αποφάσισες. Όμως δεν έκρινα. Σε είπα. Καλά. Καλά, όταν κρίνεις μου το λες. Όχι! Δεν θα ξεσηκώσεις το σπίτι. Να το ξεσηκώσω! Είναι ώρα τώρα να θυμώνεις. Να θυμώσω! Κάθισα εδώ μέσα στο κρύο, κάθισα μόνος μέσα στην παγωνιά και... Και είδα και το παραμικρό. Τα είδα όλα. Σκέφτηκα εσένα, την Τζούλια, την Κλέρι. Και την Έντινα, και το Χάρη. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Εσύ τι λες? Εγώ ακούω, δεν λέω. Βέβαια, χρυσή μου. Καλημέρα, Τζούλη. Μπαμπά, με συγχωρήστε, βράδυ. Καλά, καλά, έλειψε. Πέρασε. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που σε στεναχώρησα. Έλα, Τζούλη, καφέ. Αμέσως, μαμά. Μπαμπά, δεν μου ζητάς κι εσύ συγγνώμη που με στεναχώρησες? Καλά, όπως θέλεις. Λοιπόν, είναι θαυμάσιο που φτιάχνει καφέ η Τζούλη, ε. Τι λες? Όταν δεν ξυπνάνε οι υπηρέτες, δεν είναι υπέροχο να μπορεί η κορούλα σου να σου ζεστάνει λίγο νερό? Να μου ζητάς και εσύ συγγνώμη που με στεναχώρησες. Έχω προβλήματα με την Τζούλια. Και λοιπόν, δικά μου είναι? Φυσικά, όμως έχεις κοντά σου τις γυναίκες σου που σε περιτριγυρίζουν. Είναι ένα χέρι βοήθειας. Δεν μου ζητάς και εσύ συγγνώμη που με στεναχώρησες. Έβαλες το μαγνητόφωνο. Κάθε φορά που η Τζούλια ξαναγυρίζει στο σπίτι σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, απλώς την ξαναστέλνεις πίσω. Πότε όμως της είπες, Τζούλια, γύρνα σπίτι σου, κοντά στον άντρα σου, κάνε ακόμα μια προσπάθεια? Πότε μέχρι τώρα, το αφήνεις να περάσει. Και αυτό το αποφάσισες εσύ, αγαπητέ μου. Εγώ, και πώς. Εγώ, ναι, και εγώ πρέπει να συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό. Να ανεχτώ άλλον ένα γάμο και να ελπίζω πως θα έρθει κάποια μέρα η μητρότητα για την Τζούλια. Γέρασα πάρα πολύ για να γίνω γιαγιά. Έτσι όπως το φαντάστηκα σαν ήμουν πιο νέα. Και το είχα επιθυμήσει τόσο πολύ. Η νεότερη γιαγιά της γειτονιάς. Εσύ θα μπορούσες να την αναγκάσεις να γυρίσεις στο σπιτικό της, αν το ήθελες πραγματικά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ποτέ δεν άκουσα... Και ο Τέντι,
Τι έχεις να πεις, ε? Δεν θες και αυτό να περάσει έτσι? Σε παρακαλώ, Άνιες. Πότε πέθανε ο γιος μας? Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει άλλο γιο. Θα μπορούσαμε να έχουμε προσπαθήσει. Μα τότε τόσους μήνες ήταν ολάκερος χρόνος. Φτάνει πια, φτάνει. Νομίζω πως είχε περάσει ένας χρόνος όταν ξανάρθει στο δωμάτιό μας. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, το πεις. Όχι, δεν το πεις, δεν μου εξήγησες καν. Δεν θέλω άλλο παιδί, άλλο πόνο. Σε παρακαλώ, το πεις. Και το ήθελα, στο ζητούσα. Ανιές, Ανιές, σε παρακαλώ. Δεν μη φεύγεις, Τόμπιες. Όχι άλλο παιδί, στο υπόσχομαι. Σε παρακαλώ. Δεν θα κάνουμε άλλο παιδί. Μα σε παρακαλώ, μη μ' αφήνεις. Τέτοια σιωπηλή, θλιβερή, παγωμένη αγάπη. Δεν ήθελα να σε σπρώξω σε εκεί. Εσύ. Δεν ήθελα να σε αναγκάσω να φτάσεις ως εκεί. Ήτανε επόμενο να το κάνεις εσύ. Μοιάζουμε σαν δυο μαθητούδια στην καρσονιέρα ή στο αυτοκίνητο του μπαμπά. Σίγουρα ιδιάζεις κι εσύ όπως κι εγώ. Ναι. Αλλά δεν μ' άφησες να σε βοηθήσω. Ναι. Κι έτσι κλείστηκες στην κάμαρά σου. Ναι. Κι εγώ συμβιβάστηκα πως μπορούσα. Έζησα με αυτή την απόφαση. Μήπως έχω άδικο? Λοιπόν, τι θα απογίνει με όλα? Ό,τι αποφασίσεις φυσικά. Καλημέρα, παιδιά μου. Όλο και όλο που μπορώ να κάνω, αγαπητέ Τόμπιας, είναι να φροντίσω εγώ στη θέση σου και να προβλέψω. Καλημέρα, Κλέρι. Κλέρι, η κόρη μας είναι στην κουζίνα και φτιάχνει καφέ. Θες να πεις ότι πρέπει να πάω για να βλέπω τη Τζούλια να βράζει το νερό και να σουρώνει τον καφέ? Μιλάω σοβαρά, αδερφή μου. Αυτό το κορίτσι νομίζει πως ήρθε από το Far West. Με τον μπρίκι στο ένα χέρι και την πιστόλα στο άλλο. Τι να πω. Μου είπανε πως η Κλέρι είναι ένα χάρμα το πρωί. Αλήθεια? Έτσι έμαθα. Να τους πω να φύγουν. Ποιοι? Ο Χάρη και η Έτνα. Για μια στιγμή νόμισα πως εννοούσες την Τζούλια και την Κλέρι. Όχι, όχι. Τον Χάρη και την Έτνα. Θα τους πετάξω έξω. Ο Χάρη είναι ο καλύτερος σου φίλος ολόκληρο τον κόσμο. Και η Έτνα δική σου. Είμαι αυτό. Ή θα το κάνεις ή όχι. Τότε, γιατί να μην μετάξω έξω την Τζούλια και την Κλέρι. Ε? Ή καλύτερα, γιατί να μην μετάξω ολόκληρη τη συμμορία. Και ακόμα πιο καλά, γιατί να μην απαλλαγείς από μένα. Α, αυτό θα ήταν ευκολότερο. Να ησυχάσεις, μια και καλή από τη Δρία Καρακάξα. Μπορείς ύστερα να παραστήσεις τον Άγιο απερίσπαστος. Σου ζήτησα να μου πεις τη γνώμη σου. Αν όμως με ξεφορτωθείς, δεν θα μπορέσεις να ζήσεις όπως θέλεις. Αυτό είναι η μόνη εκλογή. Χρυσέ μου, δεν νοιάζομαι καθόλου για το τι σκέφτεσαι. Με ανησυχεί αυτό που θα αποφασίσεις. Καλώς τους συντρόφους μας. Τι θα κάναμε, αγάπη μου, χωρίς αυτούς? Δυστυχώς έφτιαξα στιγμή ο καφέ. Δεν βρήκα ούτε ένα σκόρο στην κουζίνα για να λέσω. Δεν με τι φαίνεται πως κλειδώνουν τα ντουλάπια πριν πέσουν για ύπνο. Έλα, έλα, πατερούλη. Βάλει και εσύ ένα χεράκι να καθαρίσουμε λίγο αυτή τη συμφόρα. Πατερούλη. Με το να είναι κλειδωμένα τα ντουλάπια δεν είχα κι εγώ τίποτα να κάνω. Ευτυχώς που μου κόψε να στύψω πορτοκάλια. Πορτοκαλάδα, πατεούλη. Ναι, Τζουλή, ευχαριστώ. Άστα, Τζουλιά, σειρά μου να κάνω τον καρσόνι. Αδερφή. Ναι, Κλέρι, σε ευχαριστώ. Το κοριτσάκι μας. Αργότερα, Κλέρι, τώρα σερβίρω τον καφέ όπως βλέπεις. Έλα, παππούλη, πιάσε το ποτήρι σου. Ευχαριστώ. Το δικό σου κορούλο μου το αφήνω πάνω στο τζάκι όταν θα πάψεις να κάνεις την πρωινή οικοδέσποινα. Ευχαριστώ. Και ένα για το κλεράκι τώρα. Γιατί δεν ρίχνεις λίγη βότκα στην πορτοκαλάδα σου, Κλέρι? Έτσι για να πάει καλά η Κυριακή σου. Τζούλη. Τζούλια, σε παρακαλώ. Γιατί, πατέρα, είπα τίποτα κακό? Βότκα. 8 η ώρα κυριακάτικα. Πού να πάρει ο διάβολος, δεν έχω την ιδέα. Κλέρι, δεν θα έπρεπε να... Ας να κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, Τόμπιας, ό,τι θέλω. Ευγένεια απέναντι στους ξένους, έτσι δεν λέει, καλή συμπεριφορά. Επιτέχουμε και τους φίλους μας εδώ για παράδειγμα, ε. Οι πιωμένοι δεν ξεμεθάνει. Οι καθολικοί πάνε στην εκκλησία και οι φρόνιμοι δεν ξεστρατίζουν. Δεν γίνεται να ανταλλάξουμε τα πράγματα. Θα καταστρεφόταν η ισορροπία. Παρ' όλα αυτά τα κοπανάω. Παρ' όλα αυτά μ' αρέσει να τα κοπανάω. Σκέψου τον Πιέστη, τι θα γινόταν αν άλλαζαν τα πρότυπα. Θα χάνεις το μυαλό σου, δεν θα ξέρεις πού να σταθείς. Και ο κόσμος θα γέμιζε ξένους. Δεν μας συμφέρει. Αν δεν σε βάζω σε κόπο, φέρε μου την πορτοκαλάδα μου. Η Τζούλια μας φαίνεται γύρισε για να κάνει διακοπές. Πατέρα, ο καφέ σου. Σε ευχαριστώ, Τζούλη. Μητέρα. Σε ευχαριστώ, Χρυσή μου. Ο δικός σου είναι εδώ, Κλέρι, πάνω στο δίσκο. Την πορτοκαλάδα σου.
Εδώ είναι η Τζούλια, αν τη θέλεις, πάνω στο παρκέ. Κλέρι. Κλέρι, προς Θεού. Γιατί όχι, δεν έχει καμιά διαφορά. Στο κάτω της γραφής οι φίλοι μας απάνω δεν βρίσκουν το δωμάτιο του γούστου τους. Θα θελήσουν να κάνουν μερικές αλλαγές. Καθίστε κάτω, όλοι σας. Και πάψτε, θέλω να σας μιλήσω. Μητέρα, να σου βάλω ζάχαρη. Πάψε, Τζούλια. Έλα, σαν το μικρή μου τώρα, πάψε, έβαλα. Θέλω να σας μιλήσω. Είμαστε όλο αυτιά, Τόμπιος. Και εσύ, Κλέρι, να πάψεις. Λοιπόν, χθες βράδυ έγινε κάτι εδώ μέσα. Δεν μιλάω για την ιστερία που έπιασε την Τζούλια με το στόλι. Σιωπή, σιωπή, Τζούλια. Παρόλο που κι αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μιλάω για... ο Χάρη και η Έντνα με τον άρχουν εδώ. Ναι, Τζούλια. Ναι, τι θες, θέλεις να πεις τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, κατέβηκα χθες εδώ και κάθισα όλη τη νύχτα, ώρες ολόκληρες, και έκανα κάτι μάλλον σπάνιο για την οικογένειά μας. Σκέφτηκα. Τόμπιας, δεν έχεις δει. Σκέφτηκα. Κάθισα εδώ και σκέφτηκα για όλους μας και για το κάθε τι. Μας ήρθαν τώρα ο Χάρη και η Έρνε και ζήτησαν να τους βοηθήσουν. Ψέματα. Πάψε, Τζούλια. Ψέματα, δεν ζήτησαν τίποτα. Τζούλια. Ήψουσαν τη φωνή τους, μπήκαν μέσα και διέταξαν. Όπως γίνεται στην οικογένεια. Ζήτησαν. Αν παρακαλάς και κρατάς την περηφάνεια σου. Αν παρακαλάς δεν έχεις περηφάνεια. Τζούλια, Τζούλια, δεν είναι έτσι. Τι μπορεί να ξέρει η Τζούλια. Εμένα να ρωτήσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα δικαίωμα εδώ μέσα. Κανένα δικαίωμα. Τόσα χρόνια. Εμείς τους ξέρουμε από... Μα τι λες, Τζούλια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι... είναι φίλοι μας. Τότε φέρ' τους εδώ μέσα, αυτούς τους παρήσακτους. Τους κουβάλισέ τους εδώ. Άκου, κορίτσι μου. Δεν κατάλαβες χτες βράδυ τι πάει να πει δικαίωμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται όταν μπαίνουν στη μέση οι παρήσακτοι. Πού ανήκει ο καθένας. Πατέρα, έτσι και φέρεις τους ανθρώπους αυτούς εδώ μέσα. Εγώ φεύγω. Αλήθεια. Δεν εννοώ αυτό το πηγενέλα, πατέρα. Θα ξεκόψω από την οικογένεια. Ο Χάρη και η Έντνα είναι φίλοι μας. Βλέπεις, Τόμπιας, κάθε κρίση που μας πιάνει φέρνει στην επιφάνεια ό,τι πιο καλό κρύβουμε. Έχω άδικο. Ο οικογενειακός κύκλος. Η Τζούλια που κάθεται απέναντί μας πεισματωμένη. Ένα παλιόπαιδο, πάντα έτοιμο να βγάλει τα μάτια της Κλέρης. Και η δύστυχη Κλέρη, ποιος να την βοηθήσει. Και να κοιτάζει την Ανιές του λόγου της, το ρυθμιστή, τον αρχηγό της οικογένειας, την νόμιμη σύζυγο. Σιωπηλή μου όλη της την άνεση να πίνει το καφεδάκι της και να μιλάει για το μενού της εβδομάδος και να κάνει σχέδια. Αχ, Τόμπιας, φουκαρά μου. Σε ευχαριστώ, Κλέρι. Περίμενα απλώς μέχρι να ακούσω. Σκεφτόμουν και σας άκουγα. Κάποιος έπρεπε να περιμένει χωρίς να μιλάει, ε? Και πιο πολύ εγώ, ο ρυθμιστής, ο αρχηγός της οικογένειας, η νόμιμη σύζυγος, η βραδινή νοσοκόμα. Σκεφτόμουν το Χάρη και την Έντνα. Την αρρώστια. Τι σκεφτόσουν? Την αρρώστια. Για το θεό, μητέρα. Την αρρώστια. Ή αν θες, τον τρόμο. Ναι, ναι, ναι. Τον τρόμο. Ή την πανούκλα. Το ίδιο είναι. Ο Χάρη και η Έντνα ήρθαν στο σπίτι μας. Οι πιο καλοί μας φίλοι. Αν και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να το κρίνουμε. Ήρθαν λοιπόν και μας έφεραν την πανούκλα. Ο καημένος ο Τόμπιας ξαγρύπνησε όλη νύχτα και πάλευε με αυτό το ηθικό πρόβλημα. Δεν πάλευα με κανένα αφηρημένο πρόβλημα. Άνθρωποι είναι, βρε αδερφέ, ο Χάρη και η Έντνα, οι καλύτεροι μας φίλοι, να πάρει ο διάβολος. Ναι, όμως έφεραν μαζί τους την πανούκλα, έστω και αν αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι για την αρρώστια, τη θανάσιμη αρρώστια. Είσαι απρόσβλητος ή την πολεμάς. Αν είσαι απρόσβλητος, περνάς δίπλα της και φροντίζεις τον άρρωστος που να γίνει καλά ή να πεθάνει. Όμως αν δεν είσαι, κινδυνεύεις να κολλήσεις κι εσύ. Και αυτό το ξενύχτη σου, αγάπη μου, η προσπάθειά σου να σκεφτείς καθισμένος μέσα στο κρύο, οι ώρες της αγρύπνιας σου αφορούσαν τον άρρωστο, όχι την αρρώστια. Δεν μας επισκέφτηκαν ο Χάρη και η Έντνα, οι φίλοι, μα η αρρώστια. Μα για όνομα του Θεού, Ανιές. Είναι φίλοι μας. Τι πρέπει να κάνω? Να τους πω, μαζέψτε τα εσείς οι δυο, γιατί είστε μολυσμένοι. Ναι, είσαστε φίλοι, αγαπητοί, και τα λοιπά, όμως εδώ μέσα να μπαίνετε καθαροί. Όχι, Ανιές, όχι, δεν γίνεται. Αν αυτό μονάχα είναι για μας ο Χάρη και η Έντνα, τότε τι να πούμε για τον εαυτό μας? Τι σημασία έχουν τα λόγια που λέμε ο ένας τον άλλον? Τι σημασία έχει το κάθε τι εδώ μέσα? Όταν αγγίζουμε ένας τον άλλον, όταν υποσχόμαστε, όταν ζητάμε, έχει σημασία ο καθένας μας για τον άλλον, μονάχα με ορισμένες προϋποθέσεις. Τότε,
Τότε, Ανιές, όλα είναι άδεια. Μπορεί. Όμως εμάς μας δένει το αίμα. Αυτό μας ενώνει όταν δεν νιώθουμε πια για τον εαυτό μας αγάπη περισσότερη από αυτή που οι άλλοι αισθάνονται για μας. Δεν σου ζητάω να διαλέξεις ανάμεσα στην οικογένειά σου και στους φίλους μας. Κι όμως αυτό μου ζητάς. Όχι, εγώ διαπιστώνω μονάχα πως σε τούτο το σπίτι υπάρχει αρρώστια. Και σε ρωτάω, ποιος από όλους μας είναι εμβολιασμένος? Εγώ. Εγώ έχω περάσει την αρρώστια και είμαι ακόμα ζωντανή, νομίζω. Η Κλέρη είναι η δυνατότερη στην οικογένεια. Πάντα οι πληγωμένοι που κρατιούνται στα πόδια τους είναι λιγότερο ευαίσθητοι. Όμως σκέψου τους υπόλοιπους. Είμαστε απρόσβλητοι από την αρρώστια. Από την πανούκλα, Τόμπιας. Από το φόβο που φωλιάζει πάνω στο δωμάτιο. Αν είμαστε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Και αν δεν είμαστε, τότε γιατί να μην μας πιάσει και εμάς η αρρώστια? Γιατί να μην πεθάνουμε? Είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε από κάτι, γρήγορα ή αργά. Καλημέρα. Α, ξυπνήσατε. Καλημέρα, Χάρη. Έδνα. Ο Χάρη θέλει να μιλήσει στον Τόμπιας. Νομίζω πως πρέπει να μείνουν οι δυο τους. Ίσως θα πρέπει να... Ασφαλώς. Γιατί δεν πάμε όλοι στην κουζίνα να πάρουμε εκεί τον καφέ μας? Δεν χρειάζεται να υποβληθείτε. Ναι, θέλουμε να σας αφήσουμε να τα πείτε. Και Τόμπιας. Ναι. Δίπλα θα είμαστε. Κοίταξε τες, αγόρι μου. Έφυγαν από εδώ μέσα στο λεφτό. Λες και ήταν. Καλημέρα, Τόμπιας. Καλημέρα, Χάρη. Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω? Κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, εκτός από μια φορά. Σαν ήμουν 24 χρονών. Όχι. Τι? Να πιούμε κάτι πριν από τον καφέ μας. Εντάξει. Εντάξει. Θα μου κάνεις παρέα? Και βέβαια. Όμως δεν υπάρχει πάγος. Πότε ας πιούμε ένα ουίσκι σκέτο. Κονιά? Όχι, προς Θεού. Λοιπόν, έλα, ας ξαναπιούμε στην νιώτη μας. Δεν είναι και άσχημο το πρωί, Όχι, αλλά εγώ ήπια λίγο πριν. Πότε? Νωρίτερα, κατά τις 3-4 το πρωί. Την ώρα που όλοι κοιμόσαστε ή δεν ξέρω τι κάνατε. Σε γρήπησες? Ναι. Εγώ τον πήρα λιγάκι. Θεέ μου. Τι? Ξέρεις τι έκανα χθες το βράδυ? Τι? Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου και ξάπλωσα με την Έντινα. Ναι. Αυτή με κράτησε. Μ' άφησε να μείνω λίγο και ύστερα είδα πως ήθελα και δεν μπορούσα να... Έτσι ξαναγύρισε στο κρεβάτι μου. Ήταν αστείο όμως. Τόμπιας, σου αρέσει η Έντινα, Τόμπιας? Ναι. Ναι, βέβαια, μου αρέσει. Τόμπιας, θέλω να μιλήσουμε για χτες. Για τα επεισόδια. Για τον ερχομό μας εδώ. Όλοι μιλούσα την Έντινα χθες βράδυ. Σκέφτηκα, Χάρη. Μίλησα και στη Φανία στο πρωί. Τι κάνουμε? Με συγχωρείσαι. Έλεγα πως κάθισα και το σκέφτηκα όλη νύχτα, Χάρη. Και μίλησα και στην Ανιές πρωτού να ξυπνήσετε. Σορκίζομαι, Χάρη. Δεν είναι εύκολο. Όμως κάτι μπορεί να γίνει. Αν θέλεις κι εσύ. Εγώ μπορώ, δηλαδή νομίζω πως μπορώ. Όχι. Εμείς θα φύγουμε, Τόμπιας. Δεν ξέρω τι είδους βοήθεια. Δεν ξέρω πώς. Είπα, θα φύγουμε. Ναι, αλλά. Τι, θα φύγετε? Βέβαια. Μπορείτε να δοκιμάσετε εδώ. Ή μπορούμε εμείς. Ω Θεέ μου, δεν ξέρω, Χάρη. Δεν μπορείτε να ξαναγυρίσετε εκεί, πρέπει να... Τι? Να πουλήσουμε το σπίτι? Να αγοράσουμε ένα άλλο? Να κουβαλήσουμε στη λέσχη? Μα ήρθατε εδώ. Μα στέλνετε εδώ, Τόμπιας. Ήρθατε εδώ. Μα στέλνετε εδώ. Ήρθατε εδώ. Μα στέλνετε εδώ. Η Έντινα κι εγώ. Υπάρχουν τόσο πολλά. Τόσες πολλές απογοητεύσεις, υπεκφυγές. Μπορεί και ψέματα θα ρω. Τόσο πολλά. Θυμάμαι πως θέλαμε κάποτε. Και έχουμε τόσα λίγα ξεκαθαρισμένα. Καμιά φορά μιλάμε. Μα αυτό γίνεται σπάνια. Δεν αγαπάμε. Αγαπάμε βέβαια. Όμως πάντα ήμουν λίγο δειλός. Απότομος βλέπεις και δειλός. Και η Έντινα δεν είναι ευτυχισμένη. Νομίζω πως αυτό είναι. Εμείς αγαπούσαμε και την Ανιές.
Και την Κλέρη βέβαια και την Τζούλια και αυτήν. Φαντάζομαι θέλω να πω. Εγώ σ' αγαπάω και εσύ μ' αγαπάς και είστε οι πιο καλοί μας φίλοι. Όμως είπα στην Έντρα χτες επάνω. Έντρα της είπα. Τι θα γινόταν αν αυτή έρχονταν στο σπίτι μας. Και αυτή δεν είπε τίποτα. Έντρα της κάνω. Αν είχαν έρθει αυτοί στο σπίτι μας με τέτοιο τρόπο. Παρόλο που δεν έχουμε την Τζούλια και όλα τα άλλα. Εγώ Έντρα δεν θα τους έμπαζα μέσα. Δεν θα τους έμπαζα Έντρα. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Και αυτή μου λέει. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν θα είχαν το δικαίωμα. Τόμπι, δεν θα σ' άφηνα να μείνεις. Δεν μας θέλετε, Τόμπι. Δεν μας θέλετε εδώ. Θέλω. Στα αλήθεια, σε θέλω εδώ. Έρχεσαι εδώ μέσα με τη γυναίκα σου και με τον δρόμο σου και με ρωτάς αν σε θέλω εδώ. Ναι, και βέβαια σε θέλω εδώ. Εγώ το άφησα αυτό το σπίτι. Θέλω να μπεις εδώ. Θέλω και την παλούκλα σου. Φέρνεις και τον δρόμο σου μαζί σου. Φέρ τον μέσα κι αυτόν. Πας τον μέσα. Δική σου η πόρτα, αδερφέ μου. Δεν χρειάζεσαι κλειδί. Δική σου η πόρτα, αδερφέ μου. 40 χρόνια. Δεν χρειάζεσαι να με ρωτάς, Χάρη. Δεν είναι να με ρωτάς τίποτα. Είσαστε οι φίλοι μας, οι καλύτεροι στον κόσμο. Και αυτό δεν πρέπει να ρωτάς. Θέλει να ρωτάς! Έρχεσαι και τρως εδώ. Δεν βλεπόμαστε τα Σαββατόβραδα στη Λέσχη. Και μιλάμε και λέμε ψέματα και γελάμε και χαϊδεύεις το χέρι της Ανιές που την ξέρεις τόσα χρόνια τώρα. Και λες ποιος ξέρει τι θα γινόταν δίχως αυτήν ο παλιό φιλός μου, ο Τόμπι. Γνωριστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια και αγαπιόμαστε. Δεν αγαπιόμαστε! Δεν αγαπιόμαστε! Δεν φτάνει τάχα η φιλία ως εκεί, ως την αγάπη. 40 χρόνια δεν υψώνεται ως εκεί. Παίξαμε μαζί την τύχη μας, αγόρι μου. Είμαστε φίλοι, ζήσαμε μαζί τα καλά και τα κακά. Τι είναι όλα αυτά, αγόρι μου? Τι είναι όλα αυτά, αγόρι μου? Καλά, κακά, ό,τι και να είναι, μαζί τα ζήσαμε, αγόρι μου. Γι' αυτό δεν πρέπει να ρωτάς. Σ' αγαπώ, Χάρη. Ναι, αληθινά σ' αγαπώ. Δεν μ' αρέσει η Έντρα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σ' αγαπώ πολύ. Βρίσκω πως έχει όρια η αγάπη μου. Μα αυτά τα όρια είναι δικά μου, όχι δικά σου. Τότε σ' αγαπώ πολύ, όχι αρκετά. Τότε ο πιο καλός φίλος μου στον κόσμο θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο, πιο πολύ. Μα αυτή είναι η δική μου η φτώχεια. Γι' αυτό φέρ την γυναίκα σου. Και φέρε και το φόβο σου. Φέρε την πανούκλα σου. Φέρε την πανούκλα σου. Όχι. Όχι. Δεν σας θέλω εδώ εσάς. Με ρωτήσετε. Όχι, δεν θέλω. Κι όμως με το Θεό θα μείνετε εδώ. Το έχετε το δικαίωμα. Το δικαίωμα. Το δικαίωμα. Το νιώθετε αυτό. Το δικαίωμα. Μείνε, σε παρακαλώ, θα μείνεις, σε παρακαλώ, θα μείνεις. Άρη, θα κατεβάσει τα πράγματά μου. Μπορεί ο Τόμπιας να θέλει να σε βοηθήσει, ρώτησέ τον. Ασφαλώς. Τόμπιας, θα με βοηθήσεις να κατεβάσουμε τα πράγματα. Ναι, Χάρη. Πάμε. Καημένε, Χάρη. Ξέρεις, Ανιές, δεν είναι ανέστητος, παρόλο τον απότομο χαρακτήρα του. Ο Χάρη ήρθε στο κρεβάτι μου χτες το βράδυ, ξάπλωσε πλάι μου και εγώ... Τον άφησα να μείνει και μιλούσαμε. Τον άφησα να νομίζει πως ήθελα να κάνουμε έρωτα. Ο Χάρη τον ευχαρίστησε, νομίζω, να πιστεύει πως τον ήθελα. Αν και μου είπε, ξάπλωσε εκεί πλάι μου μες στο σκοτάδι αυτός ο άνθρωπος και μου είπε πολύ τρυφερά, σαν μικρό παιδί, μας αγαπούν τάχα, μας αγαπούν, Έντρα.
Εγώ σώπασα για λίγο. Νομίζω πως μας αγαπούν όσο τους αγαπάμε κι εμείς. Οι τρίχες στο στήθος του είναι μαλακές. Έχουν ασπρίσει. Εμείς θα τους αφήναμε να μείνουν έντνα. Σχεδόν σαν ψίθυρος. Και ύστερα πάλι σιωπή. Λοιπόν, φαντάζομαι πως είπες στον Ντόμπιας κάτι απλό. Δεν πρέπει να πιέζουμε την τύχη μας, μονάχα να δοκιμάζουμε. Είναι θλιβερό να φτάνουμε στο τέλος, δεν είναι? Σχεδόν στο τέλος. Τα πιο πολλά πήγανε χαμένα. Και ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μάθει τα όρια. Τι δεν πρέπει να κάνουμε, τι να μην ρωτάμε. Γιατί φοβόμαστε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Δεν έπρεπε να έρθουμε. Αλλά τώρα, Έντνα. Όχι, θα ήταν καλύτερα για μας, για τη δική μας την ανάγκη. Λυπάσαι σαν νιώθεις πως πέρασες ανάμεσα σ' όλα, έστω σε πολλά. Χωρίς πως το μοναδικό κορμί που τύλιξαν τα χέρια σου και το σφίξαν, η μοναδική επιδερμίδα που γνώρισες ποτέ, είναι η δική σου. Και αυτή είναι στεγνή και κρύα. Τζούλια, εσύ τι θα κάνεις? Θα ξαναγυρίσεις τον άντρα σου? Δεν σκέφτηκα. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Ο χρόνος. Νομίζω πως προλαβαίνει ο χρόνος τους ανθρώπους. Για όλα στο τέλος είναι πολύ αργά. Ξέρεις τι γίνεται? Μόνη πάνω στο λόφο. Μπορείς να δεις τη σκόνη, να ακούσεις τις κραυγές και το ατσάλι. Όμως εσύ περιμένεις. Και ο χρόνος σε προλαβαίνει. Όταν αποφασίζεις να πας, σπαθί, ασπίδα, δεν απομένει τίποτα στο τέλος, εκτός από σκουριά, κόκαλα και αέρα. Με συγχωρείς για τον καφέ, Έντνα? Δεν ξέρω που τον έχουν βάλει οι υπηρέτες. Ναι, καφές και κρασί. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το καλό και ποιο το άσχημα. Θα ήθελε κανείς, εκτός από την Κλέρι, να πιει κάτι? Κλέρι, μιλάς με τα σωστά σου. Έντνα. Όχι, όνομα του Θεού, Κλέρι, όχι. Τζούλια. Ναι, σε ευχαριστώ, θα πιω. Νομίζω πως κατεβάζουν τα πράγματα. Θα φορτώσουμε τις βαλίτσες στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Ανιές, σε ευχαριστώ. Ήσουνα, σε ευχαριστώ. Θα ειδωθούμε, βέβαια. Μα φυσικά, μη χαθείτε. Ο Θεέ μου, πώς είναι δυνατόν. Η ζωή σας και η ζωή μας είναι οι ίδιες. Τζούλια, Τζούλια, να το σκεφτείς καλά. Σίγουρα, Έντνα. Μ' αρέσει ο γάμος. Κλέρι, χρυσή μου, κοίταξε να σε εντάξει. Θα προσπαθήσω να με φρόνιμη. Την Τετάρτη θα κατέβω για ψώνια, Ανιές. Θέλεις να έρθεις? Ξέρεις. Όχι, όχι, δεν νομίζω, Έντνα. Έχω τόσα πολλά να κάνω. Καλά, καλά. Ίσως μια άλλη φορά. Α, βέβαια, βέβαια, θα πάμε. Όλα είναι έτοιμα. Α, τα κοπλήσαμε όλα. Θα ειδωθούμε στη λέξη. Πάμε, Έντρα. Χάρη, να οδηγείς προσεκτικά. Κυριακή σήμερα. Εντάξει, εντάξει. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είμαστε πάλι όλοι μαζεμένοι. Σε καλά, αγάπη μου. Ναι, ναι. Και βέβαια. Η κόρη σου, καθώς δουλέψει, έμαθε να πίνει το πρωί. Αχα. Ελπίζω να το σημειώσει. Ναι, είπε κι εγώ ένα εδώ με το Χάρη. Τότε μου φαίνεται πως θα έχω τρεις πρωινούς μπεκρίδες τώρα. Ελπίζω να μην το κάνετε ταβέρνα εδώ μέσα, γιατί θα πρέπει τότε να ζητήσουμε άδεια από την αστυνομία. Δεν έχεις παρά να πιστέψεις πως είναι αργά το βράδυ και όχι το πρωί. Εντάξει, θα το πιστέψω. Προσπάθησα. Ήμουνα τίμιος. Δεν προσπάθησα. Ήσουνα τίμιος, πατέρα. Και προσπάθησες. Δεν προσπάθησα, Κλέρι. Δεν ήμουνα τίμιος. Ναι, ήσουνα. Και προσπάθησες. Με συγχωρείτε. Σας ζητώ συγγνώμη. Εκείνο που βρίσκω καταπληκτικό, πέρα από τη βεβαιότητα ότι κάποια μέρα θα χάσω τα λογικά μου. Πότε όμως? Ποτέ, νομίζω, καθώς περνούν τα χρόνια. Μπορεί και να μην το καταλάβω αν συμβεί. Ίσως και να έχει συμβεί. Εκείνο που βρίσκω καταπληκτικό είναι το θαύμα του ήλιου, του φωτός. Αναρωτιέμαι αν σε όλους τους αιώνες, τις χιλιετηρίδες, σε όλη την ιστορία, αν είναι αυτός ο λόγος που κοιμόμαστε τη νύχτα. Είναι τάχα γιατί το σκοτάδι μας τρομάζει ακόμα. Λένε πως κοιμόμαστε για να διώξουμε τα δαιμόνια.
για να αφήσουμε το μυαλό μας να τρέξει παραλυρώντας τρελά τα όνειρά μας και τους εφιάλτες μας, όλο μας το λογικό να ξεστρατήσει σκοτεινή όψη της συνείδησης. Και όταν ξανά έρχεται το φως, έρχεται μαζί του και η τάξη. Δυστύχη, Έντνα. Κακόμοιρε Χάρη. Λοιπόν, έφυγαν χωρίς να συμβεί τίποτα τραγικό. Και όλοι εμείς θα ξεχάσουμε πολύ γρήγορα. Ελάτε τώρα, μπορούμε να αρχίσουμε τη μέρα μας. Ακούσατε το έργο «Η εύθραυστη ισορροπία» του Edward Albee σε μετάφραση Έννη Σταματά. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Τίτικαν Κηφοράκη Ανιές. Λυκούργος Καλέργης Τόμπιας. Αντιγόνη Βαλάκου Κλέρι. Μαργαρίτα Λαμπρίνου Έντνα. Γιώργος Μοσχίδης Χάρη. Άννα Βενέτη Τζούλια. Έπαιξε ακορντεόν ο Κώστας Πικέας. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Βίδα. Ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Μπάκα.